Της Κακομοίρας. Άκουσε τη δουλειά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται και πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Πληροφόρησε και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περιβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περιβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζει στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα σε όλους. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Ο κύριος Ιωάννης Λαλίδης απέναντί μου στη ρύθμιση των ρήχων, ο Θανάσης Καραμπάκας στο production, η κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος και ο Κωστής Ραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου, τώρα που δεν υπάρχει η απόσταση, εσύ τηλεφωνείς στο 18133, έχοντας μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα σου δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε, για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, τηλεφωνείτε στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολης 95,5, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό, και μην ξεχνάτε ότι μεγάλος μας χορηγός είναι η Εσκιάδης Μπαλοδήμων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου
για τους τελευταίους οδηγούς ταξί, οι οποίοι προλαβαίνουν να το κάνουν δικό τους με 17.500 ευρώ. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφακτέο ή στο 23.10.596.596 όταν γεμίζει ένα αυτοκίνητο με 10 ευρώ βενζίνη, με 10 ευρώ φυσικό αέριο και μπορεί να κάνεις τη δουλειά σου με ένα δεκάρικο την ημέρα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο. Πέρα βέβαια από την αξιοπιστία τη Εσκιάδη Μπαλοδήμου για να το κάνετε δικό σα, οι φίλοι επαγγελματίε οδηγοί ταξί. Τα λουκάνικα του Μαγιά είναι τα καλύτερα στην πόλη, τα οποία τα έχει ο Παναγιωτάκη, βασιλέο Γεωργίου 12. Λουκάνικα παραδοσιακά από ντόπια κρέατα χωρί γλουτένη και συντηρητικά. Το φυσικό πρόβιο έντερο τα κάνει ελαφριά και απολαυστικά σε χάρη ότι κάνει το γκριλ. Τα γνωρίζω σίγουρα, ώστε τα ξέρετε, θα σα στείνω ανεπιφύλακτα. Λουκάνικα του Μαριά, Παναγιωτάκη, βασιλέο Γεωργίου 12, απέναντι από τη στάση Ευζώνων. Γιατί για τα καλύτερα λουκάνικα του Μαριά πάμε μόνο στο Παναγιωτάκη. Όσοι βλέπετε ότι ο χρόνο κυλάει και πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, μην αγχώνεστε για το τραπέζι των Χριστουγέννων. Το Μετρόπολη 95,5 είναι εδώ και σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών. Ξεκινάμε τη μάχη τη Γαλοπούλα συγκεκριμένα. Συντονίζει το Μετρόπολη 95,5 και μόλις σε ανύποπτο χρόνο ακούσεις το ρεφρέν από ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, από χριστουγεννιάτικο τραγούδι να παίζει ξαφνικά, καλείς αυτόματα το 23-10 και τα 3-90 και κέρδισε εσύ τη μάχη της χριστουγεννιάτικης Γαλοπούλας. Ξένο τραγούδι. Έχεις 5 λεπτά στη διάθεσή σου, θα γίνονται 3 κληρώσεις καθημερινά. Διεκδίκησε τη Γαλοπούλα σου σαν να μην υπάρχει αύριο. Παίξε, κέρδισε τη μάχη και πάρε τη Γαλοπούλα. Και να θυμάσαι, Κωστή μου, το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο. Αυτό άλλος πρέπει να το πει. Το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο, η γαλοπούλα μας. Λοιπόν, είναι μεσημέρι και αν πεινάς deliveras.gr, μπαίνεις και διαλέγεις πάνω από 2.500 προσφορές ή κατεβάζεις το σχετικό application είτε στο tablet είτε στο κινητό σου. Τι έγινε? Τι έπαθες εγώ? Τι έπαιγε, τι έπαιγε, τι σηκώθηκε, τι έπαθες? Άσε του Ιχολύπτη δουλειά είναι αυτή, άσε το μην... Τα αφήνω, κάνω πρόβλημα. Πες στον Ιχολύπτη να έρθει, θα πατήσει το κουμπί, ρε παιδί μου. Ναι, οκ, εντάξει. Εμείς το κάνουν, χαλιές. Μην αγχώνεσαι, ρε, μην αγχώνεσαι. Λελίδη, πες ρε να έρθει να το κάνει το λίγο. Τι έγινε? Πατήσει το κουμπί εδώ τώρα. Δεν μπορώ να πατήσω το κουμπί. Τι έγινε? Περαστικά. Γιατί? Περαστικά, λέω. Γιατί περαστικά? Γιατί ήσουν σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ δεν χάνει? Ναι, ναι, έχασε. Με κάνει ρόμπα ο ΠΑΟΚ. Που τον πιστεύω. Ρε, άλλο τον πιστεύω. Για πρωταθλητή, ναι. Και πάλι μπορεί να το πάρει. Γιατί να μην το πάρει? Άμα τα αγοράσει ο Σαββίδης όλα, γιατί αλλιώς δεν το παίρνει. Τι θα πει να αγοράσει ο Σαββίδης όλα? Μεταφορικά το λέω. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Τι θα πει να αγοράσω? Απειώ να βοηθήσω. Να σμπρώξω. Τι κάνει ο Σαββίδης για την επόμενη Κυριακή? Τι κάνει? Τι κάνει? Λέει το σπανό. Φίλε, σου δώσα. Ο Ουάρντα, ο Χατζησαΐας και ο Γιαννούλης δεν χρειάζεται να παίξουν. Ναι. Αυτά τα έκανε και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Τα κάνει και ο ΠΑΟΚ. Βέβαια ο ΠΑΟΚ, επειδή μυρίζει χωριατήλα και λουκάνικο τζουμαγιάς, να πούμε έτσι ωραίο κτλ. Ναι. Ναι. Με τη γλουτένη. Να ξέρεις ότι εκτός από το τρομοκρατημένη μάπα, να πούμε, του προπονητή, εκτός από το δημόσιο υπαλληλίστικο των παιχτών, εκτός από την κερκίδα που είναι κρύα, δεν την είδαμε ακόμα, άρα είναι κρύα. Πώς θα πεις, περίμενε, φίλε, περίμενε. Κρίνεις για κερκίδα όταν τη δεις. Ναι, καλά, εντάξει, μην σας πάρουμε στην πόλη τώρα ότι είπαμε κάτι για τους οπαδούς, ότι δεν κάνουν κερκίδα και μας μαλώσετε, να πούμε. Μα είναι αδόκιμο. Ναι. Αφού δεν έχει κερκίδα, αφού δεν έχει κόσμο. Ποιος φταίει που δεν έχει κόσμο? Οι ίδιοι οπαδοί, οι οποίοι προκάλεσαν τα επεισόδια στη Σόβολο. Μπράβο, Γρηγόρη. Κρύβεται κάτι. Ναι. Να πούμε κάτι όμως το οποίο. Δηλαδή, τι δηλαδή? Όταν θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, νομίζω θα είναι το πρώτο παιχνίδι το οποίο θα έχει κόσμο. Σωστά. Μα, ναι, ναι. Αν δω εκεί να μην έχει 30.000 και να έχει 10.000, ναι, θα πω ότι είναι κρύα. Ναι, Γρηγόρη. Okay. Ναι, Γρηγόρη. Ό,τι πει, Γρηγόρη. Okay. Εκτός λοιπόν από τη μάπα του Λουτσέσκου που έχει μάπα φοβισμένου, χθες έκανα εκπομπή στο κανάλι το τηλεοπτικό με παρουσία ψυχολόγου. Γιατί?
Γιατί μας δείχνει από πίσω από την κάμερα τι είναι ο καθένας. Δηλαδή αυτός που βγαίνει και μιλάει είναι τρελός, αυτός είναι μεθυσμένος, αυτός είναι προβληματικός, αυτός ξέρω εγώ έχει κακή σεξουαλική ζωή, ο άλλος ξέρω εγώ... Και τι είναι... θα αλλάξει μόνο. Τι σε νοιάζει, να εμπλουτίζω την εκπομπή με... Ωραία, καλά κάνεις. Δεν πειράζει δηλαδή. Ο μπράβο σου. Τσάμπα ήρθε να μιλήσει. Μπράβο σου. Ήρθε από κοντά να ματίν. Προς τιμήν του, μπράβο. Προς τιμήν του, ναι. Έχει και αυτό εδώ που η τσίρλα του Σαββίδη και του ΠΑΟΚ έχει φτάσει μέχρι το γόνατο. Φοβούνται τον Ατρόμητο, μην έρθει στην Τούμπα και του κάνει ρόμπα. Γιατί? Γιατί? Γιατί ο ΠΑΟΚ πήγε και πήρε τον Βιερίνια, το ΜΑΚ που σέρνονται. Πήγε και πήρε τον Ελκαντουρί που δεν κατουρεί. Και ο άλλο, να πούμε με παίκτε που του έδιωξε ο ΠΑΟΚ, κάνει πρωταθλητισμό. Και φοβάται ο ΠΑΟΚ ότι αν παίξει ο Ατρόμητο πλήρη μέσα στην Τούμπα, το πιο πιθανό με 50-50 διαιτησία είναι να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Λάθος κάνεις. Εγώ κάνω λάθος. Ναι. Γιατί κάνω λάθος. Το πιο πιθανό και το πιο εύκολο είναι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ εύκολα τον Ατρόμητο με 1-2-0. Ναι. Επειδή εσύ την μπάλα τη βλέπεις παραλληλόγραμμη. Εγώ λέω, ότι, λέω, ο ΠΑΟΚ, ναι. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ είναι άλλη ομάδα στην έδρα του και είναι άλλη ομάδα εκτός έδρας. Μεγάλη ομάδα στην έδρα. Τι να σου πω. Επειδή. Ναι. Θες να δούμε τι δώσαμε αυτό το Σαββατοκύριακο και να γράψουμε. Περίμενε. Για να δούμε πώς περίμενε, ρε κόκκινε. Μη ρε κόκκινε, με σταματάς πάλι. Α, εγώ φταίω. Μη με σταματάς. Πες ό,τι θέλεις. Πατάω το φρένο και τρακαίνω. Ναι, μη με σταματάς. Ναι, ναι, εγώ φταίω. Ναι. Ο Ατρόμητος λοιπόν έχει από τον ΠΑΟΚ καλύτερη ομάδα. Έχει περισσότερη ταχύτητα. Έχει παίκτες που μπορούν να παίξουν σε περισσότερες θέσεις από μία. Χθες η ΑΕΚ. Η οποία κανείς δεν το είπε βέβαια από αυτούς οι οποίοι κάνουν εκπομπές και τηλεόραση κτλ. Η ΑΕΚ έχει την ευλογία να έχει ποδοσφαιριστές. Καταρχήν παίζουν στα κόκκινα και φυσικά δεν θα αντέξουν άλλο αυτή την ιστορία. Καλό θα τους κάνει η διακοπή. Αλλά πέρα από αυτό έχει ένα σύστημα που μεταβάλλεται εύκολα και μπορεί να αλλάξει μέσα στο παιχνίδι με μισή αλλαγή. Δηλαδή... Η ΑΕΚ με τον Μπακάκι, τον Λαμπρόπουλο και τον Βράνιε Στόπερ, τον Γκάλο και τον Λόπεζ στις πλευρές. Σιμόε Γιώχανσον, Λιβάη για δεκάρι. Και να πούμε ότι κέρδισε η ΑΕΚ, δεν έχασε ο ΠΑΟΚ. Εγώ κάνω εκπομπή για όλες τις ομάδες. Δεν είμαι ΠΑΟΚ για να πω έχασε η ομάδα μου. Εντάξει, αυτό το παραμύθι στις άλλες εκπομπές, όχι στη δικιά μου. Άμα θες εσύ να κλάψεις για τον ΠΑΟΚ και να πεις τις ευθύνες. Ναι, ναι, ναι. Εγώ τον έδωσα ότι θα χάσει. Φίλε. Άσε ρε κόκκινε, άλλο σε λέω τι έδωσες εσύ. Καλά έκανες και τώρα. Εγώ δεν κλαίω. Άλλο σε λέω ρε κόκκινε. Για κανέναν. Η κριτική του μάτς είναι ότι κέρδισε η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ έχασε από την ΑΕΚ. Στη δική μου την εκπομπή. Το ξεκαθαρίζω. Δική μας. Πάρε και εσύ τη θέση τη δική μου ή διαχωρίσου. Εννοείται, εννοείται ότι είμαστε μαζί. Εσύ μόνο σου οικειοποιείσαι. Ολιβάγια δεκάρι. Ολιβάγια δεκάρι. Ναι, σημαίνει. Σημαίνει ότι εγώ μπορώ σε 5-3-2 το Λιβάγια να το βάλω δεκάρι γιατί μου λείπει ο Μάνταλος. Το Μπρίγιοβιτς μπορεί να το βάλετε δεκάρι στον ΠΑΟΚ. Όχι. Ένα το κρατούμενο. Έχω δεύτερο σέντερφορ που λέγεται Αραούχο. Που μου αποβλήθηκε. Αλλά τέλος πάντων να τον αναλύσουμε τον Αραούχο. Ο Αραούχο στο 5-3-2 παίζει εννιάρι. Μπορώ να τον βάλω όμως και εξτρέμ. Ωραία. Δεκάρι δεν μπορεί να παίξει. Ο Πέλκας μπορεί να παίξει εξτρέμ. Ναι. Όχι. Μπορεί να παίξει δεκάρι. Όχι. Τι παίζει, δεύτερο center forward. Εξτρέμ μπορεί να παίξει. Ναι, καλά, με το δικό σου το μυαλό. Δεκάρι δεν μπορεί να παίξει. Εξτρέμ μπορεί. Βάλ τον εξτρέμ στην ομάδα σου. Μπορεί να τριπλάρει φέρετρο, να πούμε, με πεθαμένο μέσα. Μόλις πάει να κάνει τρίπλα το φέρετρο, θα βγάλει την ποδάρα του ο πεθαμένος, θα τον κάνει τάκλιν. Η καλύτερη. Μη. Ο Πέλκας είναι δεύτερο center forward. Ναι, από κοιμά είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Ο Βράνιες έπαιξε δεξί στόπερ στην τριάδα των στόπερ της ΑΕΚ. Έπαιξε. Μπορεί να παίξει δεξί μπακ και να πάει ο Γκάλο εξτρέμ που παίζει και μπακ και εξτρέμ. Μπορεί. Ο Ζαμπράνο και ο Βαρέλα μπορούνε. Όχι δεν μπορούνε. Όχι δεν μπορούνε. Όχι δεν μπορούνε. Ο Λέοβας μπορεί να παίξει δεξί μπακ. Όχι. Ο Μπακάκης παίζει τρίτο στόπερ, αριστερό μπακ και δεξί μπακ. Ο Ελκαντουρί τι μπορεί να παίξει. Μόνο το πουλί του. Ο Μπακασέτας λίγο καλύτερα από τον Λιβά. Έχει ένα χαρακτηριστικό. Μια τρίβα και ένα πάρα πολύ καλό χτύπημα της μπάλας με τα αριστερό πόδι. Ο Ελκαντούρη τι έχει? Ένα καλό μάνατζερ. Γιατί έχει ένα καλό μάνατζερ? Γιατί βρήκε τον Μπέμπε, ο οποίος δεν ξέρει από μπάλα. Ο άλλος ξέρει από τσιγάρα, από ξενοδοχεία που δεν ξέρει από μπάλα. Και τους πιάνουν το πισινό. Μπέμπε! Να δω τώρα τον Μπέμπε, ο οποίος στήριζε τον Λουτσέσκου και έβριζε τους δημοσιογράφους που κάνουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Άμα μπέμπε, διώξει τον Λουτσέσκου να πει μπέμπε, γιατί, και να πει συγγνώμη από τους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ.
που κάνουν κριτική. Δεν μάθανε στην κριτική. Ούτε στην Αθήνα ούτε στη Θεσσαλονίκη. Το φως έκανε μήνυση ο Ολυμπιακός. Ασφαλιστικά μέτρα. Και ο μπαμπά φωνάζει, λέει, οι δημοσιογράφοι κάνουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, πειράζουν τον Λουτσέσκου. Ξέρεις σε ποια ομάδα, παιδάκι μου, ήρθε ο μπαμπάς σου να πούμε μεγαλομέτωχος? Δεν ήρθε να πούμε στον Πιερικό, ούτε να πούμε στη Λάρισα. Στον ΠΑΟΚ ήρθε. Στον ΠΑΟΚ, πουλάκι μου, ξαπλώσαν οι παοξίδες ολόκληρο Λόραντ, γιατί το λέγανε Ρουφιάνο του Παντελάκη. Και μετά κάναν τους στεναχωρεμένους. Τον ξαπλώσαν ανάσχελα το Λόραντ. Πέθανε προπονητής μες στο γήπεδο. Και εσύ, επειδή οι δημοσιογράφοι κάνανε μια κριτική, και εμείς, ίσως, στον κύριο Λουτσέσκου, ο Ρασβάν, σαλιάρι, ο Ρασβάν, ο Βιερίνια ποτέ δεν θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Τον πλήρωσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Φυσικά, άμα τα έδινε εσύ τα λεφτά, μπορεί να μην τα έδινε. Μπαμπάς, τα έδωσε. Μπαμπάς, τα έδωσε τα λεφτά. Ε, να πάω παρακάτω. Ένα, μια παρατήρηση, η οποία σου βρω εγώ, σου κάνω εγώ 5 ώρες ανάλυση ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και αυτό και εκεί και αεροϊστολογίες τώρα. 4-4-2 παίζει η ΑΕΚ αμέσως. Με Μπακάκι, Βράνιες, Λαμπρόπουλο, Λόπες, Γιώκασον, Σιμώες, Γκάλο δεξιά, Αραούχο αριστερά, Λιβάγια, Λάζαρο. Άμα θέλει να τα αλλάξει. Θες 3-4-3 με Λάζαρο σε θέση Αζάρ, με Αραούχο σε θέση Πέδρο, με Λιβάγια, Εννιάρη και Ματίς, Σιμώες και Γιώκασον. Ε, καντέ. Το παίζει και αυτό η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η κούλα. Μπαρτσελώνα εσείς, η κούλα. Η κούλα. Με μια αλλαγή τον Μπακασέτα, τον αργό, στην εντεκάδα, το κάνει 4-2-3-1, τραβάει αριστερά τον Αραούχο, δεξιά τον Λάζαρο, δεκάρι τον Μπακασέτα και θες τον Λιβάγια, σέντερφορ Λιβάγια. Και για κουμάκι έχει αυτός. Αυτός έχει στον πάγκο, έχει τρεις σέντερφορ. Η ΑΕΚ του Τσιγκουναρά του Μελισανίδη. Και εσείς έχετε τον πλατιπόδι τον Κουλούρη που σας έπιασε πάλι ο Κουτσολιάκος τον Πισινό, σας τον φόρτωσε για αναπληρωματικό του Πρίγιοβιτς. Ο οποίος Πρίγιοβιτς είναι ο Κλάους στο κεφάλι. Έχει μεταμορφωθεί σε μια κολόνα της ΔΕΗ, πρέπει να του φερμάρουνε τις σέντρες και σέντρες να τον φερμάρουνε, τον πήρανε χαμπάρι οι προπονητές οι αντίπαλοι, του βάζουν κάτι γαϊδούρια δίπλα, ο Παντελίδης του βάλε το γαϊδούρι τον αυτόνα. Τον πώς το λένε τον τραγουδιστή ρε, που παίζει χαφ στην Τρίπολη. Τέλος πάντων, εκείνο το. Τον Ενρίκε. Ποιον Ενρίκε, ρε κόκκινε, χάφσε λέω. Ποιον Ενρίκε. Χάφιν. Ο Ιγκλέσιας. Τον Ιγκλέσιας. Ενρίκε λες. Τι Ενρίκε. Τον Ιγκλέσιας. Του βάλε. Υπάρχουν δύο. Ο Χούλιο Ιγκλέσιας και ο Ενρίκε Ιγκλέσιας. Επίτηδε το λέω Ενρίκε για να ξυπνήσει. Μπράβο, Γκόρε, ευχαριστώ που με βοηθά. Ενρίκε Ιγκλέσιας. Άμα χρειάζεσαι κάτι να μην σε διακοπεί. Τον πήρανε χαμπάρι. Τον πήρανε χαμπάρι. Αντί να τον παίξουν ζώνη που τον έπαιζε πέρσι ο φίλο του Ιβιτ, ο προπονητή του Πανιωνίου. Και τα Γιάννενα τα Μαρτωλά, 7 συν τα μάτς, τα Γιάννενα, τα Μαρτωλά, της Βέρειας στη θέση, εντάξει Χριστό Βασίλη, Πετράκη, εντάξει εκεί, 7 συν. Νομίζετε εμείς είμαστε κορόιδα. Αφήσανε λοιπόν τη ζώνη, το πιάνουνε man to man με ένα 92 στόπερ. Μισό λεπτό. Ναι. Για ό,τι και να πεις μέσα, 7 συν στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα δεν έγινε ποτέ. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Στην Ελλάδα, στο Ελλαδιστάνης. Πες ό,τι άλλο θέλει. Πάρε στα αντίδωρα εσύ τώρα. Λέω μόνο για το 7 συν. Βάλε τουλ. Για οτιδήποτε άλλο μαζί. Άσε με καλά, εντάξει, εγώ το λέω. Γιατί εκτιθέμεθα. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Όταν θέλουν το κάνουν. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ είπα την αμαρτωλή τη Βέρεια, πήρε τη θέση στα Γιάννενα 7 συν. Τώρα τα συμπληρώματα τα δικά σου εγώ δεν τα υιοθετώ. Συμπληρώματα. Ναι, συμπληρώματα. Διατροφής, ναι. Διατροφής. Ναι, σωστά, διατροφής. Τον πιάσανε τον μάγκα στο man to man, καθάρισε ο Μπρίγιοβιτς. Με την μπάλα κάτω, τακτική λέει δεν κάνει ο Ρουτσέσκου. Φυσικά δεν κάνει. Πώς θα κάνει τακτική. Το πρώτο πράγμα που γίνεται στην τακτική, την επιθετική, είναι οι κινήσεις του center forward. Άντε πάνε μετακίνησε το αυτό το καδρόνι να πούμε. Πες του να βγει διαγώνη έξω από την περιοχή για να μπει, ας πούμε, ο Βιερίνια πάλι διαγώνη να μπει φορ και ο Πέλκας από την άλλη μεριά να πατήσει δεύτερο φορ και δεκάριο Ελκαντούρη. Να το δείξει την προπόνηση που δεν τα κάνει. Πασούλες παίζει και κατοχή μπάλας. Μπαμπέ. Εντάξει. Η ΑΕΚ λοιπόν, η ΑΕΚούλα, η κούλα, με το 3-5-2 η κουρασμένη, από το 60 λεπτό και μετά ψάχναν υποοξίδες στο μαγαζί να δουν, ρε παιδιά, ποιοι παίζαν την Πέμπτη. Εμείς λέει για οι άλλοι. Ρωτάγανε. Εμείς παίζουμε για οι άλλοι. Και φυσικά η τραγωδία είναι, όχι ότι έχασε το μάτς, μάτς χάνονται. Η τραγωδία είναι ότι από το 8ο λεπτό πρέπει να βγουν και οι δύο με κόκκινη. Κανονικά. Γιατί? Γιατί έτσι λέει ο κανονισμός. Λάθος. Γιατί. Λάθος είσαι εσύ. Τι λάθος κάνει ο Ζαμπράνο. Περίμενε ρε.
Περίμενε. Τι κάνει ο Ζαμπράνο για να φάει κόκκινο. Περίμενε, ρε. Τι έκανε ο Ζαμπράνο. Δεν το χτύπησε ο Ζαμπράνο. Όχι. Τι τον έκανε. Το άμα σε πιάνω από εδώ είναι κόκκινο. Άμα σε πιάνω από εδώ τι είναι, είναι κόκκινο. Όπου. Από την κοιλιά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Το βγάζει. Μαγιά του που τον βγάζει. 8ο λεπτό. Από το 8ο λεπτό μέχρι το 35ο έχει πάρει τα χάφη ΑΕΚ ο Σιμόες. Ο Σιμόες έκανε ένα παιχνίδι εχθές. Έχει καταπιεί εκείνη την κοπριά το Σαχόφ. Έχει καταπιεί εκείνο τον Ελκαντουρί, ο οποίος να πούμε τους πιάσαν τον Πισινό και τους. Ποιος τον έφερε αυτόν ούτε ξέρω. Και τον Τζίμιροτ και ο Γιώχανσον επικός. Και ο Λιβάγια τρίτο χαφ. Δηλαδή Σαχόφ, Τζίμιροτ, Ελκαντουρί, τρία χαφ. Και ο άλλος με Σιμόες, Γιώχανσον. Και ο Λιβάγια που είναι φόρε έπαιζε χαφ. Γιατί δεν ξεκίνησε το Μάνταλο και τον Μπακασέτα και ο Μάνταλος ήταν τραυματίες και δεν έχει άλλο εκεί να βάλει δεκάρι. Έβαλε το φορ. Και σας παίρνουν το κέντρο, ρε, ρεζίλιδες των σκυλιών. Για 20 λεπτά η ΑΕΚ. Ρεζίλιδες των σκυλιών. Σας πήρε η ΑΕΚ το κέντρο. Κάνει συμμετοχή στον κόλο Σιμόες και ο Γιώχανσον τα δυο χαφτα αμυντικά. Και μετά το 1-0 χάνει και ο Γιώχανσον. Στο δεύτερο δοκάρι που πατάει η περιοχή να το κάνει 2-0 από τα χαφ. Από τα χαφ. Και εσύ μου είχε τη Λουλού το Βιερίνη που τον κάνανε εδώ Θεόπέρα δημόσια σχέση. Λουλού. Λουλού. Γιατί Λουλού. Γιατί είναι Λουλού. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και θα μου εξηγήσει μετά. Μεγάλη Λουλού. Πάμε σε. Και αυτό και ο Μακ. Πάμε. Πάμε σε διάλειμμα και θα μου εξηγήσει μετά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Oh, πάρε μπρος, πάρε μπρος. Σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Μην επιμένετε, κορίτσια, ότι το μέγεθος δεν μετράει. Κάνετε λάθος, παιδιά. Δεν έχει σημασία το πόσο. Δεν δοκιμάσατε μάλλον τον τετραπλό στα 7 to 7. Τι τετραπλό? Τετραπλή δόση σε ό,τι καφέ ή σοκολάτα θέλεις. 650 ml κυριολεκτικά ατελείωτης απόλαυσης. Πού πάτε, ρε κορίτσια? Στα 7 to 7. Για τετραπλό φυσικά. Για όλους εσάς που δεν χορταίνετε ποτέ τον καφέ σας, δημιουργήθηκε ο τετραπλός με ποσότητα 650 ml για πολλές, πολλές γουλιές. 7 to 7. Taste like heaven. Και το Νοέμβριο στον Μασούτη, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει 1000 ευρώ για αγορές και επιπλέον μεγάλες προσφορές για όλους. Δευτέρα έως Τετάρτη, όλα τα προϊόντα καζολίν 50% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Ariel, σκόνη, υγρό, κάψουλες, η συσκευασία μόνο 10.40. Προϊόντα φρουκτής και περιποίησης προσώπου Garnier 50% φθηνότερα. Βαφές μαλλιών Silken, Keratin, Sios και προϊόντα Palette, Rutri Toucher, Fa 50% φθηνότερα. Και σεσουάρ Grandis μόνο 12.90. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Για να μην πείτε το νερό νεράκι, πιστοποιημένα φίλτρα νερού από την Energy Water. Απαλλαγείτε τώρα από τη μεταφορά και το κόστος των εμφιαλωμένων με την αγορά ενός φίλτρου από την Energy Water. Για καθαρό υγιεινό νερό, απαλλαγμένο από χλώριο, οσμές και μικρόβια, φίλτρα από την Energy Water. Επισκεφτείτε τώρα το κατάστημα της Energy Water Λαγκαδά 335, Αερογέφυρα Σταυρούπολης και βρείτε το φίλτρο που σας ταιριάζει στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 654-555. Energy Water. Το νερό που σας αξίζει. Πόπο ποικιλία, τυριά, αλαντικά, λουκάνικα, όσπρια. Το γυρίσαμε στην ποιότητα, βλέπω. Από πού τα πήρες? Από το Τσοτήλι. Το χωριό σου? Το παντοπολείο μου. Βρίσκω τα πάντα εκεί. Εκλεκτά προϊόντα από τη Μακεδονία, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα σε άριστη ποιότητα και προσιτές τιμές. Παντοπολείο Τσοτήλι. Μάρκου Μπότσαρη 129, λίγο πιο κάτω από τον Άγιο Θεράποντα. Δοκιμάστε τα δικά μας κρέατα από το κρεοπολείο μας νήσι στο Τσοτήλι με μία απλή παραγγελία στο 23 15 528 810. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασε.
χάσα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα, ρε, Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαρασιόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρο στάθμευση. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχει τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Πιανοφυλάρι, μπυρίτσε, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθεί μα και βρει το θάρρο να την πέσει στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμέ. Για περισσότερε πληροφορίε, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Ο καιρό θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινό. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλου. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια άρωματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939. Έλα, είμαστε στο σπίτι της Μαρίας και θα κάτσουμε καμιά ώρα. Να σε περιμένουμε. Αχ, έρχομαι. Θα πεταχτώ μόνο να ψωνίσω φρούτα για τα παιδιά. Ψάρι αύριο, κοιμά για την Κυριακή, κάτι βιβλία και τετράδια του μεγάλου, παπούτσια του μικρού, ένα δώρο για το πάρτι, γλάστρες, εκείνα επιπλάκια του βαρέτα και έρχομαι. Δεν θα αργήσω καθόλου. Στα νέα υπερμάρκετ της Κλαβενίτη στη Θεσσαλονίκη, οι αγορές γίνονται τόσο απλά και γρήγορα όσο πουθενά. Γιατί βρίσκεται πάνω από 40.000 είδη από φρέσκα τρόφιμα και είδη σπιτιού έως έπιπλα, καλλιντικά, ρούχα και μικροσυσκευές, όλα σε ένα και μοναδικό κατάστημα. Και με την ποιότητα, την ποικιλία και τις προσφορές που θα βρείτε μόνο στο Σκλαβενίτη. Σκλαβενίτης, τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ Σκλαβενίτη στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15, Εμπορικό Κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσών και Κολέτη. Παλικάρι, πιάσε το γύρο τον καλό. Στα Κάρβουνα και πού είσαι, φέρει να δοκιμάσουμε για τα κοψίδια στο μαγκάλι. Μερακλού κι εσύ, σαν το δρόμο μας. Οδός Μερακλή, με την εγγύηση του ψηλοπολίου Στέλιος. Κλεάνθους 33 με Παπάφη γωνία, μπροστά στο τρίγωνο παρκάκι. Οδός Μερακλή, γιατί εμείς τα κάνουμε στη σούβλα με μεράκι. Delivery 2310-920-220. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις Οικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Η Καλόε, το πρώτο ελληνικό προϊόν γνήσιας αλόης που μπήκε στα σπίτια σας, συνεχίζει να πρωτοπορεί. Τώρα, μία νέα υπερπροσφορά. Τα 3 λίτρα αλόης με φυσική γεύση, μόνο με 59,90. Τα 3 λίτρα με μαστίχα, φράουλα ή λεμόνι, μόνο με 64,90. Και τα 3 λίτρα με άγριο ελληνικό κρόκο, μόνο με 69,90. Κάντε την παραγγελία σας στο 2312-200-500 και θα τα παραλάβετε με δωρεάν έξοδα αποστολής και 3 ακόμη δώρα. Μία κρέμα χεριών και σώματος, ένα αφρόλουτρο και ένα σαμπουάν. 2312-200-500. Τηλεφωνήστε τώρα ή αναζητήστε την σε όλα τα επιλεγμένα φαρμακεία. Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας συνιστά στους καταναλωτές. Εξασφαλίστε την ορθή λειτουργία του λέβητά σας για το χειμώνα που έρχεται. Κάντε την τακτική συντήρηση της εγκατάστασης και απολαύστε μεγαλύτερη οικονομία, ασφάλεια και συνεχή χρήση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μονώστε σωστά τις σωληνώσεις των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Απευθυνθείτε σε πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους επαγγελματίες. Αεριοθές. Εδάθες. Για νέες συνδέσεις, τηλεφώνησε τώρα στο 11150. Μετρόπολης 95,5. Ο αγώνας αρχίζει εδώ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, 95,5 των FM και μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρη Γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά ή mobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε κλειδωθεί έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές, λουκέτα, κλειδαριές ασφαλείας, είναι η καλύτερη λύση και θα σας δώσει την καλύτερη λύση μαζί με την καλύτερη τιμή από τη στιγμή που θα τον καλέσετε στο 85-27-27. Λοιπόν, είπες τα δικά σου, να πω και τα δικά μου. Πες ό,τι θες. Λοιπόν, καταρχήν να δούμε όλα τα αποτελέσματα, αν θέλεις. Τα αποτελέσματα, ρε, πάω και τα το μάθει. Λοιπόν, Πανετολικός Ξάνθη, αν μου δίνεις λεφτά να ποντάρω σε αυτό το 0-3 στο ημίχρονο, θα σου λέγω ότι τρελός παπάς σε βάφτισε, δεν υπάρχει περίπτωση. Συμφωνούμε? Πάμε παρακάτω, ρε, μην την κάνεις την ακροματικότητα 2%. Τι μας νοιάζει για την Ξάνθη και τον Πανετολικό, ρε. Τι σχέση έχει εδώ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, μιλάμε και εσύ πας στην κουβέντα, Λούρα. Μίλα μόνος, Βάσκο. Όταν ξεκαβαλήσω το καλάμι. Τι καλάμι να ξεκαβαλήσω. Και προσγειώσεις. Περιμένουν αεξίδες και παοξίδες να μιλήσουμε και εσύ με πιάνεις την Ξάνθη. Να τους πεις τι. Τι να τους πω τους αεξίδες. Αυτό το να γουστάρουν, ρε, ότι έχουν μια ομάδα με ένα τσιγκουραράκι. Εγώ δεν είμαι ούτε για να ειδονίζω κάποιον. Ούτε να τον ικανοποιώ. Τι να ειδονίζεις άλλο. Ούτε να τον ικανοποιώ. Είμαστε εδώ για να τους λέμε την αλήθεια. Τι επέστηνα. Γίνανε πράγματα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ πέσανε. Θα φτάσουμε και εκεί. Η Ξάνθη τώρα μας νοιάζει. Λοιπόν, Ατρόμητος Πανιώνιος, είναι αδικία αυτό το 0-0 από άποψη θεάματος που δεν πήγε γκολ? Όχι, είναι αδικία για τον Ατρόμητο που δεν κέρδισε. Γίνανε πολλές φάσεις για γκολ. Και τι έγινε, τι το γιάζει τον ακουρατή τώρα? Τρίπολη Παναθηναϊκός, το περίμενες? Όχι. Δεν το περίμενες. Και την πατάς στον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ ο οποίος χάνει για μια ακόμη φορά. Τι μας λέει? Σε ρωτάω κάτι, θέλω να μου απαντήσει ειλικρινά. Όταν βλέπεις ότι όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια του είναι ή ήττα ή ισοπαλία. Ναι. Με ποιο σκεπτικό τον δίνεις, όχι εσύ διπλό, διπλό ή τον ποντάρεις διπλό, ναι, ή λες θα κερδίσει ή θα πάρει θετικό αποτέλεσμα. Ναι, ναι. Όταν αυτή η συμπεριφορά δεν αλλάζει, ναι, ναι, εκεί θέλω τον ψυχολόγο τον οποίο κάλεσε την τηλεοπτική σου εκπομπή να τον φωνάξει να πεις, ρε φίλε, συγγνώμη, αυτή η ομάδα, εγώ λέω ότι αν έπαιζε πάω κάεκτες, θα κέρδιζε ο ΠΑΟΚ. Σε άδεια τούμπα. Κοίταξε, αν να ξεφυστάζει δεν κάνουμε διάλογο. Τι διάλογο να κάνουμε, ναι. Με έχει φερμάρει τέσσερις λακαμίες εδώ πέρα. Αυτή η λακαμία. Ξάθηκε. Λέω ότι αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την Τούμπα. Άσε ρε αν, τι είδα, άσε αν. Αν και εσύ, να βάλεις το μυαλό σου αν να και εσύ δεν έχεις αυτά τα μάγουλα θα σου βγόεις. Να βάλεις το μυαλό σου να δουλέψεις. Αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, άδεια να ήταν η Τούμπα, μείον 28 να είχε, ναι, θα κέρδιζε. Άντε καλά, θα κέρδιζε. Εκτός έδρας παθαίνει, ναι, κοκομπλόκο. Κοκομπλόκο. Γιατί? Σε αυτό έχεις απάντηση. Φταίει ο προπονητής, φταίνε οι παίκτες, φταίει η διοίκηση. Είναι υπερτιμημένο. Μην κάνεις εκπομπή σαν τους άλλους, ρε, και θα κουράσουμε τον κόσμο. Αυτό κάνουμε. Ναι, ρε, το ίδιο πράγμα κάνουμε. Πάλι είδες την κάμερα και τρελάθηκες. Ποια κάμερα να δω, ρε κόκκινε? Ποια κάμερα να δω? Ποιος φταίει, τι φταίει? Ποιος κάνει, τι φταίει? Και βάζει φιλοσοφίες τώρα. Τι είναι, τι φιλοσοφία? Φιλοσοφία είναι. Ο Ελκαντουρί Χαφ. Ποιος τον έφερε πρώτον? Συγκεκριμένα πράγματα. Μαρκάρι. Όχι. Όταν το γυρίσαν οχτάρι. Ήταν για κόκκινη κάρτα, του χαρίστηκε του ΠΑΟΚ ο διαιτητής. Εδώ μας είπες ότι έπρεπε να φάει κόκκινη κάρτα. Ναι, έπρεπε. Ο στόπερ του ΠΑΟΚ. Ναι, έπρεπε. Δεν να φάει. Έπρεπε να φάει, γιατί? Πάμε παρακάτω. Για μένα. Καλά. Είναι ο Σαχόφ Χαφ. 10 ταξιτζίδες να βρω εγώ από την Τσιμισκή που περιμένουν να πάρουν κούρσα. 8 Σαχόφ μπορώ να βρω εκεί πέρα μέσα. Μπράβο. Εντάξει, Σαχόφ το φορτώσανε τον άνθρωπο εκεί πέρα. Ναι. Ο Τζίμιροτ. Ο Τζίμιροτ, πώς το λένε. Ναι. Ούτε Καμαρότος. Εξάρι είναι? Όχι. Είναι. Θα σου λέγα τι είναι. Είναι εξάρι. Δεν είναι ως... Είναι εξάρι. Είναι. Ωραία. Θα σου πω κάτι. Άμα κλάσει. Εξαροκτάρι. Άμα κλάσει ο Μανσόν, το ξέρεις το Μανσόν? Λέγερε. Δεν λέγερε, δεν το ξέρεις. Ναι. Άμα κλάσει ο Μανσόν, θα βγάλει 4 Τζίμιροτ, 5 Κάνιας, στο πω εγώ το έργο. 4 Ζιλέτ, Σούπερ Σίλβετ. Να είχαν τον Κάτσε να παίξει. Να βάζουν τον Κάτσε να παίξει. Δεν με νοιάζει. Άμα κλάσει ο Μανσόν, το εξάρι του Ατρομήτου είναι αυτό. Τον είδε εχθέ που δεν στο μα. Ναι, ναι, ναι. Ποτέ, πού να ξέρει. Πού να δω. Πού να το δει. Φλώσουμε, αόματο. Λοιπόν. Αόματο. Ο Τζίμιροντ λοιπόν ούτε κόβει σαν σκύλο. Σιώπη δεν είναι, κόρμπο δεν είναι. Μανσόν δεν είναι. Και σαν οχτάρι δεν σου κάνει μια μεγάλη παλιά, δεν σου περάσει μια καλή πάσα. Ένα χαφάκι είναι. Ένα χαφάκι είναι. Ο Σαχόφ. Και βάζει, θα κάνει τον Ελκαντούρι. Πολύ ωραία. Και σε τρώει ο Σιμόες με τον Γιώχανσον. Οι χειρότεροι παίκτες του τελικού πέρσι. Σε τρώνε το κέντρο για πλάκα.
Με δεκάρι το λιβάγια, εκεί είναι το πρόβλημά σου. Γιατί βιάζει. Δεν βιάζουμε υπάρχουν καθόλου. Υπάρχουν δύο κομμάτια. Πάμε τώρα στα άλλα. Όχι, υπάρχουν δύο κομμάτια. Πάμε τώρα στα άλλα. Υπάρχουν δύο κομμάτια. Πάμε στα άλλα. Πάμε κρίνει το παιχνίδι. Πάμε στα άλλα. Εγώ τα μετάω τα χαρτιά σου. Πάμε στα άλλα. Όταν μια ομάδα μπαίνει στο γήπεδο. Πάμε στα άλλα. Λοιπόν, θα μάθει να συζητά. Πάμε στα άλλα. Πέλκα εξτρεμ. Πέλκα εξτρεμ δεν υπάρχει. Γιατί. Γιατί ο Πέλκα είναι γρήγορο. Κάνε μονόλογο. Είναι εκρηκτικό. Αλλά δεν έχει το ένα σμέναν. Πώς έχει το 2-0. Πέλκας! Δεκάρι δεν υπάρχει γιατί δεν έχει στοιχεία. Δεύτερο φόρουμ το παιδί. Τελειώσαμε. Έξω εκεί αριστερά. Ερώτηση, ρε. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Τον πετάς. Και έχεις και τη Λουλού. Θα μου με ρώτησες γιατί είναι Λουλού ο Βιερίνια. Γιατί. Δεν απασχολεί ο Βιερίνια. Πριν ένα μήνα να σε απασχολεί. Πριν ένα μήνα, ενάμιση. Περίμενε τα Βιερίνια, άδεισα Βιερίνια. Περίμενα εγώ το Βιερίνια. Σαν... Περίμενα τα Βιερίνια, το Βιερίνια. Ο Βιερίνια λοιπόν, όταν πηγαίνει μπροστά στον αντίπαλο με την μπάλα, το 90% της περίπτωσης του είναι να τη γυρίζει. Σουτάρει ή χάνει την μπάλα. Σταμάτα ρε κόκκινε. Τη γυρίζει πίσω. Okay. Τη γυρίζει Δεκτό. Πίσω στο χαβ ή στο μπακ. Δεν πάει στο ένας μέναν. Δεν γυρίζει. Μια φορά γύρισε, έκανε ένα σουτ. Δηλαδή σε 15 μας 12 πόσα έχει παίξει ο Βιερίνια, 10. Έχει κάνει δύο σουτ. Ένα το έχει κάνει, πήγε ΣΥΡΙΖΑ out πριν από πόσες Κυριακές και ένα χθες που το έβγαλε ο Ανέστης. Δηλαδή εγώ πρέπει να περιμένω 10 αγωνιστικές, δηλαδή 19-900 λεπτά για να δω δυο σουτ από το Βιερίνια με το ανάποδο πόδι να πάει το ένα out και το άλλο το πιάσει ο Ανέστης. Τελείωσες? Όχι, δεν τελείωσε. Άνω τελεία τότε. Άμα θέλετε θέλω ανάλυση. Να μου κάνεις άμα ανάλυση. Θέλετε ανάλυση, ρε κερατάδες, θα καθίσετε να ακούσετε ανάλυση. Ωραία. Αυτά τα σάλια εγώ δεν. Τότε το Ελκαντουρί. Ερώτηση. Ο Ελκαντουρί που τον έχετε για δεκάρι, ο οποίος δεν τραβάει, δεν πατάει περιοχή, δεν μαρκάρει, ούτε εξτρέμ μπορεί να παίξει. Ούτε εξτρέμ μπορεί να παίξει. Σας τον φορτώσανε. Με άλλα λόγια, φταίει ο προπονητής που δεν κάνει την τακτική, φταίει ο προπονητής που δεν κάνει τη φυσική κατάσταση, αλλά φταίει και οι μάνατζερ που σας φέρανε. Που σας φέραν τα Κόρτομπα και τα πληρώσατε για Mercedes. Ωραία, φερμουάρ. Φερμουάρ. Για Mercedes λοιπόν. Πληρώσατε τα Κόρτομπα. Ωραία. Φερμουάρ. Το έκανα στο σοου. Το έκανα το σοου. Σ' άρεσε. Όταν είσαι καλός, λέω είσαι καλός. Ευχαριστώ πολύ. Κάνεις ένα λάθος. Τι είσαι, η Ροζίτα Σόγκου είσαι. Όχι. Βιάζεις λίγο με τη Ροζίτα Σόγκου. Μάγουλο, ωραίο αυτό, ναι. Πώς το λέγανε αυτό, παίζεις σαξόφωνο. Παίζεις σαξόφωνο. Μαζί με τη. Στο Νέα Ευκαιρία. Ο Κατσάρος. Ο Κατσάρος. Σαξόφωνο παίζει ο Κατσάρος. Σαξόφωνο. Σαξόφωνο παίζει. Βεβαίως. Σαξόφωνο παίζει ο Κατσαρός. Ναι. Κυρία Μπίκου, σαξόφωνο παίζει. Ναι, ρε φίλε. Σαξόφωνο παίζει. Μοιάζει με τον Κατσαρό. Άλλο είναι το. Όχι, δεν είμαι λέει η Ροζίτα Σόκο, ο Κατσαρός. Είσαι ο Κατσαρός. Άλλο είναι το θέμα. Παίζει μια ομάδα με παίκτη παραπάνω από το 7ο λεπτό. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το θέμα μου. Ναι. Αυτό το είπα εγώ προηγουμένως. Ότι του πήρε το κέντρο ο φορ που έγινε δεκάρι. Να τελειώσει. Ναι, φυσικά. Αφήνω να μιλάς, δεν σταματάς. Ναι. Είσαι ίδιος με τους πολιτικούς οι οποίοι είναι προεκλογικά στα πάνελ. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Άσε ρε κόκκινε, θα έρθει η μέτρηση στο τέλος. Ξέρω εγώ τι κάνω. Άστο, ξέρω. Άσε, γιατί έχω άγχος, θα πούμε, πώς θα σου το πω. Αυτό το άγχος πρέπει να το χαλιναγωγήσεις. Ναι. Γιατί δεν γίνεται δουλειά έτσι. Ναι. Πρέπει να κάνουμε διάλογο. Ναι. Να έχει αποτέλεσμα. Ναι. Σου λέω λοιπόν ότι μένει η ΑΕΚ με παίκτη λιγότερο. Μάλιστα. Εκείνη την ώρα. Είσαι μαζί με έναν φίλο ο οποίο έχει τράλα με το στοίχημα. Ναι. Με το που έχει την αποβολή και του Αραούχο μάλιστα. Ναι. Τι του λες, σου λέει έχω 10 ευρώ για στο 12ο λεπτό. Πριν το. Στο 7 είναι η αποβολή. Ναι. Τι του λες, πόνταρε διπλό όταν λες. Όχι. Θα σου πω τι είπα εγώ. Ναι. Μόλις έφαγε την κάρτα ο Ζαμπράνο. Μαζί τη φάγανε την κάρτα. Ναι. Στο 8ο λεπτό. Στο 8ο λεπτό. Κόκκινη κίτρινη. Λες θα έρθει και η δεύτερη κίτρινη του Ζαμπράνο. Λέω. Εγώ αν ήμουν προπονητή. Και μου, θα και, μήνυμα, και μου στέλνει και μήνυμα ο κτηνίατρος. Ναι. Μου λέει τι κάνουμε τώρα. Λέω βγάζουμε το Ζαμπράνο. Λέω γιατρός, βγάζουμε το Ζαμπράνο. Για να δω το μήνυμα, αν το κράτησα. Για να σου πω τι ώρα. Δεν διαφωνώ, ώρα τόσο. Ναι. Δηλαδή, ο κτηνίατρος που εκπαιδεύει πουλιά, μπεκάτσες, καρακάξες, σκυλιά, γατιά. Ρε, καλά, περίμενε ρε κόκκινε μου γλυκιά. Άλλου θέλω να πω εγώ. Δηλαδή ο γιατρός, ο Ηρακλειδέας, που είναι κτηνίατρος, που κοιτάει τα μάτια της χελώνας, που κοιτάει τα μπούτια του σπουργητιού, που κοιτάει τις μήτρες του σκύλου, είδε ότι ο Ζαμπράνο στο 15 πρέπει να βγει. Γιατί πρέπει να βγει, γιατί είναι λακαμάς. Γιατί να το βγάλει και άλλη κάρτα. Γιατί θα δώσει δικαίωμα. Δεν πρόλαβε να το δει αυτό. Γιατί. Δεν πρόλαβε να την κάνει αυτό την αλλαγή. Αυτό δεν έχει την εμπειρία. Πώς το και σε αυτό το κομμάτι δεν την έχει την εμπειρία. Ο Λουτσέσκου. Ξέρεις πόσο χρόνο ο Λουτσέσκου. 45. 45 είναι. Mm. Είναι 17 Φεβρουαρίου του 69. Ακριβώς ένα χρόνο πιο μικρός από μένα. Ωραία. Πόσες... Και ένα χρόνο πιο μεγάλος από μένα. Ξέρεις πόσες στην ηλικία μας έχουν πεθάνει από έμφραγμα. Τι, είναι, τι, αυτό μπορεί να γίνει τι εμπειρία είναι κόκκινε.
Τι εμπειρία πέρασε. Ποδοσφαιρική. Τι ποδοσφαιρική, ρε κόκκινε. Δηλαδή, εγώ να έχω μπαμπά. Θέλω να μου λύσει. Να έχω μπαμπά το Λουτσέσκου το μπαμπά. Να μιλάω μαζί του στο τηλέφωνο. Να έχω την αβάντα. Να έχω τη γνώση. 48 χρόνο, τι εμπειρία να θέλει, ρε. 48 χρόνο, παππού γίνεται ο άλλο. Άμα κάνει κόρη. Άμα κάνει κόρη στα 25, παππού γίνεσαι στα 48. Ωραία. Εμπειρία λέει δεν λοιπόν, έχει. Πες μου, τι? Αυτό πρέπει να μάθει ο κόσμος. Τι να μάθει. Πώς γίνεται μια ομάδα να παίζει με παίκτη παραπάνω. Ναι. Τι λάθος έκανες εκείνο το διάστημα μέχρι την αποβολή του Ζαμπράνου. Ναι, ναι. Γιατί εγώ σου έχω απάντηση. Να ακούσεις, να ακούσεις. Το λάθος. Ζαμπράνου το βγάζω. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ο Πάοκ αντί να στα 40 μέτρα οι αποστάσεις του είναι στα 60. Αυτά τα 20 μέτρα διαφορά αυτή είναι θέμα. Τεχνική λεπτομέρεια η οποία είναι. Λεπτομέρεια. Θέμα. Τεχνική. 60 μέτρα πόσο. Τεχνική. 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 Έχεις απάντηση. Για μένα είναι άλλο το θέμα. Για να μάθω εγώ. Έχεις να κάνεις πρώτον. Με μια ΕΚ την οποία την έχεις μελετημένη από πάνω μέχρι κάτω. Από πού την έχεις μελετημένη. Εσύ και εγώ. Όχι ο Λουτσέσκου. Και εξηγούμε. Μάλιστα. Ξέρεις ότι είναι όχι κουρασμένη. Της έχει βγει το γαλακτικό οξύ από το στόμα. Έμαθες και το γαλακτικό οξύ. Λοιπόν. Εκτός από το ουίσκι δηλαδή. Έμαθες και το γαλακτικό οξύ. Ωραία είναι αυτό. Καλό είναι. Καλό το χυμό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Έχεις δώρο Θεού την αποβολή του ενός παίκτη από τους πιο επικίνδυνους. Μάλιστα. Ναι. Εφόσον το πας συντηρητικά. Ναι. Κάθεσαι πίσω. Ναι. Αφήνω να περάσει ένα 20 λεπτό να ερεμήσουν και λίγο τα πνεύματα. Να κάτσω πίσω μετά που παίζω. Βεβαίως, ναι. Να κάτσω πίσω. Με παίκτη παραπάνω. Ναι. Άσε λίγο τώρα αυτούς που είναι πάνω στην τρέλα τους. Ναι, ναι. Και έχουν χάσει την ψυχραιμία τους. Γιατί θα φάνε. Μπήκε και ο Γιμένεθ, θα τρώγανε και άλλα θα τρώγανε. Ναι. Άσε αυτούς πάνω στον εκνευρισμό που έχουν. Ναι. Και θα την πατήσουν. Και όπως λες, καλή επισήμανση. Βγάλε το Ζαμπράνο. Το πώς θα παίξει δεν ξέρω και ποιον μπορεί να βάλεις να το χρησιμοποιήσει εκεί. Μου ακούγεται, τον Κρέσπο θα μου ακούγεται καλό. Τον Κρέσπο θα βάλεις. Αυτόματα διασφαλίζεις. Το 10 με. Βέβαια. Τελείωσες. Δεύτερο. Και αυτό που λες, Λουτσέσκου, θα σου φέρω το μήνυμα τι ώρα ήρθε στο κινητό μου γιατί είσαι κουτουλούφος. Θα πεις αυτοί κάνουν το Χριστό προφήτη μετά. Αυτό. Το μετά Χριστό προφήτη. Άσα και τα χριστευτικά έχω να σου πω εκεί για τις Παναγιά στα δάκρυα που γίνανε ράβδι χρυσού εκεί κάτω στην Τίνο. Άστα, αυτά θα τα πούμε αργότερα. Το πιο σημαντικό ναι. Από όλα ναι. Είναι ότι η ΑΕΚ παίζει με παίκτη λιγότερο. Άντε. Σου κάνει γκολ. Ναι. Και ευκαιρία. Και καπάκι. Ευκαιρία. Από το χαφ. Από το οκτάρι. Από το οκτάρι της. Έτσι. Σου κάνει και ευκαιρία. Και γκολ. Έτσι. Και στο καπάκι τρως την ανόητη κάρτα. Ναι. Και μένεις με 10. Ωραία. Και τι πάει να πει αυτό. 10 αυτοί, 10 και εμείς. 10 με 10. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Γιατί τελείωσε το παιχνίδι. Έχει τελειώσει. 10 με 10 είμαστε. Γιατί φάνηκε ότι τελείωσε το παιχνίδι. Όχι, γιατί να. 10 με 10 είμαστε. Γιατί να τελειώσει το παιχνίδι. Τι είναι, η επανομή είναι. Τι ο Μακεδονικός είναι. Γιατί να τελειώσει και το παιχνίδι. Γιατί όπως βλέπεις. Γιατί. Η ΑΕΚ μετά το 60. Ναι. Είχε γυρίσει όλη πίσω. Ναι. Δεν μπορούσε πλέον. Ναι. Γιατί είναι βιολογικά αδύνατο να τρέχει τόσο πολύ. Ναι. Και. Εκεί πάνω που έπρεπε να κάνει τις αλλαγές του Λουτσέσκου, ναι. Εξαιρώ τη μία, εκεί στο 57 ο Λουτσέσκου είχε τελειώσει τις αλλαγές του. Ποιο 57 είχε τελειώσει τις αλλαγές του. Στο 57 είχε στο 70 τις τελειώσει. Στο 57. Στο 70 τις τελειώσει. Ο Μπίζεσμαν βγήκε στο 70 κόκκινε. Άστο να πάει στο διάλογο. Μια αλλαγή πριν. 20 λεπτά, ναι. Τι είναι? 20 λεπτά, ξέρεις που πας. 57-67 είναι το ίδιο. 57-70, 13 λεπτά. Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Λαμία με το αεροπλάνο. Καλά. Ναι, άστο να πάει στο διάλογο. Και είχε τελειώσει λοιπόν, στο 69. 42-46-69. Ναι. 9 λεπτά. Οκ, συγγνώμη. Ναι, 9 λεπτά λάθος. Λοιπόν, εκεί που ξέρει ότι η ΑΕΚ πέφτει βιολογικά και πάνω πρέπει να κάνει δύο αλλαγές. Ναι. Αν όχι και τις τρεις. Ναι. Έκανε. Και αυτός έχει τελειώσει τις αλλαγές του εκεί. Ναι. Κατάλαβε, σου λέω. Έκανε αλλαγή το Σάκο. Εκεί πρέπει γιατί, να αρχίσει. Γιατί τον έκανε αλλαγή το Σάκο. Στο 60 ναι. Πρέπει να αρχίσει. Γιατί έκανε αλλαγή το Σάκο. Μπορώ να μιλήσω. Σε ρωτάω. Δεν με ενδιαφέρει για τον Όχι, δεν σε ενδιαφέρει. Εγώ σου απαντάω τελειωμένα. Όχι. Στο 60 ναι. Που ξέρω ότι κουράζεται, ναι. Κάνει τρεις αλλαγές. Γιατί έβγαλε το Σάκο. Πες με εσύ. Πες με εσύ. Ναι. Γιατί είχε κάρτα και είναι αργός. Θα έβγαινε με 9 θα παίζει. Okay. Σωστή η αλλαγή πρώτη. Okay. Δηλαδή δεύτερη... αυτό που σου αναφέρω τώρα, ναι. Ότι έπρεπε οι τρεις αλλαγές να γίνουν στο 60 και μετά το 60 είναι λάθος. Τι είναι λάθος, δε κοκκινέ. Στην κούραση. Ποιο να βάλει στην κούραση. Στην κούραση. Ποιο να βάλει. Αυτούς που έβαλε. Ποιο να βάλει. Όποιον θυμόταν. Όποιον θυμόταν. Ναι. Ποιο να βάλει. Στην κούραση της ΑΕΚ. Τι ψάχνει να βρει, ρε, μόνο στον προπονητή. Εύκολο θύμα είναι ο προπονητής. Έκανε... Μετά βάλαμε τον προπονητή. Ναι, ναι, ναι. Μην τα λες. Μετά θα πάμε στους παίκτες. Άσε τώρα. Μετά θα πάμε στους παίκτες. Στους μάνατζερς, αυτούς που αγοράζουν παίκτες. Αυτούς που πληρώνουν. Ο μάνατζερ τη δουλειά του. Ο μάνατζερ δεν κάνει τη δουλειά του. Όχι. Ο μάνατζερ βρήκε δύο φελούς ποδοσφαιρικά, μπαμπά και γιο, και τους πουλάει σαβούρα.
με 1,5 εκατομμύριο μπακ το Βιερίνη αριστερό. Okay. Και εξτρέμ, οκ. Okay, δεν πάμε σε ένα σμέναν ποτέ. Οκ. Okay. Οκ. Okay. Οι Ρώσοι ήταν οι λίθοι που διώξαν τον Μακ. Δεν τον είδαν ότι δεν τραβάει. Θα τον αφήνανε να φύγει. Οκ. Okay. Επειδή δεν εμπιστεύομαι τον Μαντσίνη. Οκ. Okay. Επειδή δεν εμπιστεύομαι τον Μαντσίνη. Ναι. Ναι. Μπορεί ναι, και ναι, να ήταν λίθοι. Οκ. How are you to do? Μας πιάσαν το ποπό. Σου άρεσε. Βρήκε δυο. Σου άρεσε. Βιάσανε. Βρήκε δυο ανόητους ποδοσφαιρικά, μπαμπά και γιο, το Σαββίδι τον μπαμπά και το γιο. Δυο ανόητους ποδοσφαιρικά. Άμα θέλει ο γιος του Σαββίδι διάλογο, όχι από τα Instagram, να έρθει με τον σωματοφύλακα οι τρεις μας να του κάνω μάθημα. Όχι από τα Instagram. Μπαμπά, σε φέρε τον Ελκαντουρί. Αυτό θέλω να μας σε φέρε, να βλέπω. Σε φέρε τον Ελκαντουρί. Σε φέρε ο άλλος τον. Το κουλούρι δεύτερο σέντερφορ. Το μανιά δεν μπορούσες να το πάρεις δεύτερο σέντερφορ. Το μανιά να πάρεις. Έναν μέτριο 25 χρονών 24. Πάρε το καπνισμένο. Δεν μπορούσες το κουλούρι να πάρει το κουλούρι. Έμαθα ο κουλούρις με το κεφάλι το τετράγωνο και την πλατιπόδα. Στον ΠΑΟΚ σέντερφορ. Θα λέει έπαιξα στον ΠΑΟΚ σέντερφορ. Ποιος ο κουλούρις. Α, παλέμαχος του ΠΑΟΚ. Καμιά δουλειά έχει για μας 40 χρονών. Σαν τον Παντελή. Στάσου. Σαν τον Παντελή τον Κωνσταντινίδη που συναντήθηκε με τον Μποροβίλο εδώ σε ξενοδοχείο. Ναι, γιατί ο Μποροβίλος έψαχνε δουλειά και τριβότανε να πιάσει δουλειά στον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτά δεν σας τα λένε. Δεν σας τα λένε. Πάει ΠΑΟΚ. Κύριε Κωνσταντινίδη. Σταμάταρε. Τον κείμενο. Λόγω ονόματος. Κύριε Κωνσταντινίδη, Παντελή, για πείτε μας. Με τον Μποροβίλο τι λέγατε δύο μέρες εκεί στο ξενοδοχείο. Τι λέγατε. Ψάχνει δουλειά ο Μποροθρύλος. Όλοι οι Μποροθρύλοι τώρα στα λεφτά του Σαββίδια το δαγκώσουνε. Μπαμπά! Εσύ στο Instagram. Πηγαίνεις έξω από το Χαριλάου. Ναι. Να πανηγυρίσει σαν το κατσίκι. Μπαμπά! Μην παραμυθιάζει τον κόσμο. Πάω κάτσε πως είναι, δεν παίρνει τίποτα. Καλό το κλανίνο πάω και κουρασμένοι και σιγά την ΑΕΚ λέγατε. Πάρτε τους ρωτές τώρα για χώνευση. Γιατί πετούσαν με ρούβλια στην αποστολή του Πλατανιά. Τι θέλω να πούνε, δεν κατάλαβα. Αυτό σε πείραξε τα ρούβλια. Τον πείραξε. Προχωρημένο μήνυμα. Άλλο, προχωρημένο γιατί, μήνυμα. Γιατί πετούσαν ρούβλια, λέει στο Βαλέ. Δεν το κατάλαβα. Καλύτερα γιατί να πετάνε ρούβλια παρά κοτρώνε. Με τα ρούβλια δεν σκοτώνεται κανείς. Είναι... Το μήνυμα. Τι το μήνυμα. Το μήνυμα που στέλνει. Τι μήνυμα. Σου λέει αφού φύγατε από εμάς. Ναι. Έτσι. Να δείτε πώς απαυτώνει ο Θήλος και ο Πειραιάς. Έτσι ακριβώς. Κατάλαβες. Ναι. Γρηγόρη και ράπ, μια πρόβληση για την επόμενη αγωνιστική. Πάω Κατρόμητος. Άσο από τώρα τόσο ιδανική παίζω στο Περιστέρι, το ξέρουμε το έργο. Επίσης Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ναι. Εσύ λες τα θέλω σου 872. Και στη ρεζίλη. Θα έρθει η ώρα. Και στη ρεζίλη μπορείτε να γίνετε. Τι μπορείτε να πάθετε. Να σου πετάξει στη θέση του Χατζη Ισαΐα. Πώς το λένε εκείνη τον Κόναν τον Βάρβαρο, Ζαπρόπουλο το λένε. Αγαϊδούρι μέχρι εκεί απάνω, αβοηδομούσκαρο. Να σε βάλει τον Ζαπρόπουλο εκεί. Έχουν ένα ξένο αριστερό μπακ. Έχουν ένα ξένο αριστερό μπακ. Έχουν και το Μανούσο. Σταμάτα τρία λεπτά πριν το φινάλι. Έχουν και το Μανούσο να βάλουνε. Στη θέση του Άρντα εκεί και να παίξει ο άλλο ο φοροξένο. Το Μανούσο, ποιο Μανούσο, πού να ξέρει. Πού να ξέρω. Τον πήρα από τον Πλατανιά που έπαιζε στην άλλη νησιώτικη ομάδα, πού να ξέρω. Άσχετο. Τι θέση παίζει. Ο Μανούσο. Τι? Φόρ παίζει. Τι άλλη θέση παίζει. Άντε ρε, θα μου πει για το Μανούσο. Βλάκα, τώρα κάθομαι και μιλάω μαζί σου. Το μόνο Μανούσο που ξέρει, ναι, είναι σε μια ταινία που έκανε το Μανούσο, πώς το λένε. Ο ηθοποιός που κλαίει εκεί πέρα με τον Καζαντζίδη. Μπορούμε να συνοηθούμε. Τι να συνονοηθούμε, ρε κόκκινε, να πάει στο διάλογο το αυτό θέμα που όλο. Βλέπει ο κόσμος, ναι, είναι ότι η ομάδα του δεν τραβάει. Ακούω ένα Ρατόπουλο, ναι, ένα βλαμμένο μαζί με έναν άλλο βλαμμένο. Εσύ είσαι βλαμμένο. Εγώ δεν αυτό αποκαλέθηκα βλαμμένο. Με δίπλωμα. Αν θες πες με, ναι, ναι. Με δίπλωμα. Μην με βάζεις. Ναι. Με δίπλωμα. Ναι. Οι οποίοι λένε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα. Και σου λέει κάτσε ρε φίλε, πότε θα πάρει πρωτάθλημα. Αυτό είπα. Εάν δεν πάρει πρωτάθλημα φέτος ο ΠΑΟΚ, να αυτοκτονούν από το Μέγαρο Μουσική και από το Λευκό Πύργο. Τι πες. Εγώ σου λέω σήμερα θα το πάρει. Εγώ λέω μετά από ήττα. Ναι, ναι, ναι. Όπως είπα, θα κάνει μπουκλουμέ στη Φιλαδέλφια. Μπουκουμέ. Μπουκουμέ. Εντάξει και τον έκανε. Ναι. Και τον έκανε γιατί κατόρθωσε, ναι, να χάσει. Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Κατόρθωσε να. Δεν τροπή. Δεν έχασε τον πόλεμο, μια μάχη έχασε. Τι χειρότερο είναι να χάσει αν χάσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, το πάρει ο Ολυμπιακός ή άλλο. Αν το χάσει. Αν το χάσει, τι χειρότερο γι' αυτό. Το χειρότερο. Η προχωρημένη, το χειρότερο να το πάρει η ΑΕΚ. Ναι. Το καλύτερο γι' αυτό είναι να το πάρει ο Ολυμπιακός. Σωστό, συμφωνώ η εδώ. Η προχωρημένη ΠΑΟΚΣΥΔΕ, ναι, λένε να το πάρει ο Ολυμπιακός. Ναι. Λοιπόν, το επίσης δραματικό για τον ΠΑΟΚ. Εξάλλου οι ΠΑΟΚΣΥΔΕ χθε με τον Ολυμπιακό ήταν στο μπάσκετ. Το επίσης... ήταν σε κάτι μαγαζιά και έβλεπε μπάσκετ. Ναι, έβλεπα μπάσκετ. Δηλαδή αντί να δει τη ματσάρα. Ναι, τι ματσάρα.
Απόλλωνος Μύρνης, Παζιάννα, 4-3. Αντί να δεις τη ματσάρα. Πετράκι, Πετράκι, καλά. Έχετε στο μπάσκετ. Ναι, το μπάσκετ. Πόσο ερπετό, βρωμαρό και τεσσάρι. Εγώ θέλω να σου πω τη συμπεριφορά. Εγώ που μπάσκετ δεν ξέρω. Ξέρεις τι λέγανε οι παοξίδες? Τι λέγανε? Κάτσε μην πάνε σε κανένα τελικό και μας ζαλίσουν. Αυτοί με τον Ολυμπιακό ήταν. Αυτοί που είναι ενάντια στην Αθήνα, οι Μακεδονομάχοι. Δεν το ξέρω. Δεν, δεν το ξέρεις. Πού ήσουν, ρε κόκκινε, μέσα ήσουν? Μέσα ήμουν. Πού ήσουν, πού ήσουν, έγκλειστος? Έγκλειστος. Πού ήσουν, με αλυσίδες δεμένος σε είχανε? Δεμένο. Ο Αζόρισε, σε αφήσα να κατουρίσει. Δεν μ' άφηνα να βγω από το σπίτι. Σε χαλή κατουρά. Όχι, η αλυσίδα μου φτάνει μέχρι την τουαλέτα. Εντάξει, μπορώ να πάω τουαλέτα, είναι κοντή η αλυσίδα. Δεν είναι μακριά. Ό,τι πεις. Πάτε στοίχημα ότι ο Ολυμπιακός τερματίσει 8 βαθμούς πάνω από τη δεύτερη ΑΕΚ. Κρά πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ άμπαλε. Άμπαλε, σε είπα. Τι έκανε αυτός ο καπετάνιος με τον Τίγρη για προχωρημένους? Ο καπετάνιος με τον Τίγρη, τι μπορεί να έκανε, ρε 79. Το κουλούρι στην ώρα του αγώνα έπαιζε με το κινητό του. Τώρα το είδατε, έπρεπε να στο πει ο. Ναι, μου το είπε ο Πασκάλ. Τι έπαιζε, Τέτρις, Πάκμαν. Το 89. Πάκμαν έπαιζε. Τον έδειξε. Πάκμαν. Του στείλανε μήνυμα, ρε. Στείλανε μήνυμα. Ότι δεν πρόκειται να μπει. Αυτά αστεία είναι, ρε κόκκινο. Ναι, γιατί αυτό που είπε στείλει. Καλά σα κάνει και ο κουλούρι. Καλά σα κάνει. Μάγκε, στην επόμενη Κυριακή ο θρύο θα είναι πρώτο στο πάκου. Τι άκου δεν κερδίζει. Κόκκινα στον Κωστή να μιλήσει. Λέω 4 είναι ο θρύνο, ναι. Ράψ το 20 λεπτό, βγάζει σακόφ γιατί πλέον δεν κινδυνεύει. Δεν χρειάζεται να παίξει σφιχτά και πότε να βγάλει το σακόφ? Στο 80. Στο 80 θα έχει δεύτερη να κάρτα. Τελειώσω. Εκείνο το τρένο, το να τρίκυκλο. Τελειώσω. Το για... τρίκυκλο του Κοτζαμάν εκείνο. Κίτρινη κάρτα έχει, θα έχει άλλη μία. Βγάζει Ζαμπράνο γιατί κινδυνεύει να μείνει με 10. Άστρα πάει στο και βάζει Μακ μπροστά του. Κοιτά σε 3-5-2. Με Μακ πρίγιο με την μπροστά. Και Μπίζεσβαρ να ταΐζει και του τρέχει. Ο Μπίζεσβαρ είναι 0-3 ημίχρονο. Ο Μπίζεσβαρ είναι να πάει σε κανένα εστιατόριο. Πλέον πρέπει να φύγει ο Λουτσέσκου. Γιατί φάνηκε ότι δεν το θέλουν ούτε και οι παίκτες. Το θέλει ο γιος του Σαββίδη. Να περπατάνε μέχρι να φύγει. Το θέλει ο γιος του Σαββίδη. Και άμα το διώξει ο μπαμπάς να βγει και να πει μπαμπά. Γιατί τον έδιωξες εκεί αυτόν που κακώς οι δημοσιογράφοι τον κάναν κριτική? Ναι. Σε κάνω εγώ κοντά χοροπηδάς. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η έκθεση Σύμβολο για τα ξενοδοχεία επιστρέφει δυναμικά με 470 εκθέτες. Ξενία 2017, 25 με 27 Νοεμβρίου, Metropolitan Expo. Οργάνωση φόρου, μόνο για επαγγελματίες. Και το Νοέμβριο στον Μασούτη, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει 1000 ευρώ για αγορές και επιπλέον μεγάλες προσφορές για όλους. Δευτέρα έως Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Καζολίν 50% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Αριέλ, σκόνη, υγρό, κάψουλες, η συσκευασία μόνο 10,40. Προϊόντα φρουκτής και περιποίησης προσώπου Γκαρνιέ 50% φθηνότερα. Βαφές μαλλιών Σίλκεν, Κέρατιν, Σάιος και προϊόντα Παλέτ, Ρούτρι Τάτσερ, Φα 50% φθηνότερα. Και σεσουάρ Γκράντις μόνο 12,90. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ψεκασμού, διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310 933 787 και injectionservice.gr. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπο Σαμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν.
Ρετσίνα και Χρυμπάρι. Η αυθεντική. Από το 1939. Αφίλ Αμπριακού. Θέρμανση, κλιματισμός, υδυγιεινής, υδραυλικά. 40 χρόνια πρώτη. Τώρα και στη Λιανική. Με μεγάλη γκάμα προϊόντων, άμεση διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση αυθημερών. Για τον τεχνικό και τον ιδιώτη, με τιμές αξεπέραστες. Αφίλ Αμπριακού. Θέρμανση, κλιματισμός, υδυγιεινής, υδραυλικά. Έκθεση Μεγάλου Αλεξάνδρου 17, Πειλαία. Τηλέφωνο 2310-324-779. Αφίλ Αμπριακού. Η κορυφαία επιχείρηση με την ελληνική υπογραφή. Ναι, γεια σας. Σας τηλεφωνούμε για μια νέα εκπληκτική προσφορά ψυχαγωγίας. Μόλις πήρα το νέο Seat Ibiza. Μα δεν μου το λέτε, κύριε μου, τόση ώρα να μην σας ενοχλώ κι εγώ. Ω, παρακαλώ. Με το νέο Seat Ibiza βγαίνεις από το σπίτι για να ζήσεις όσα ήθελες. Χώροι και άνεση μεγαλύτερης κατηγορίας, φώτα Full LED, οθόνη αφής 8 ιντσών, ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου και τεχνολογία Full Link. Νέο Seat Ibiza. Start moving. Με 11.700 ευρώ. Οδηγήστε τώρα το νέο Seat Ibiza στη Seat Κατάκης στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. 1-2-3, μπράβο στην ηγετησία! 5-6-7, επόπτη λεβεντιά! Τώρα το παιχνίδι αποκτά άλλο επίπεδο. Ήρθε το νέο site της Sportingbet. Με πιο φιλική πλατφόρμα, νέο mobile, περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και ακόμα καλύτερες αποδόσεις. Sportingbet. Όχι τυχαία επιλογή. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής UKGC. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας 210-9237-777. Αγαπημένα μας παιδιά, σας γράφουμε αυτό το γράμμα αποχαιρετισμού, απολαμβάνοντας για τελευταία φορά από ένα σοκολατάκι, για να σας πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για όσα κάνατε για εμένα και τη μητέρα σας. Αλλά έφτασε εκείνη η στιγμή για το μακρινό ταξίδι. Φεύγουμε για να κάνουμε τα σκι μας στις Γαλλικές Άλπεις, τα σαφάρια μας στην Αφρική, σκούμπα ντάιβινγκ στον Ειρηνικό. Γενικά φεύγουμε για να περάσουμε καλά. Οι γονείς σας. Τσάω! Ξανανιώστε νέοι και δραστήριοι με το Meriten Vita Choco. Meriten Vita Choco. Το σοκολατάκι με 12 βιταμίνες και 5 ανόργανα συστατικά που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού με τον πιο απολαυστικό τρόπο. Ιστερόγραφο, μην ξεχνάτε να μασταΐζετε το φρίξο, το Ιγουάνα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει αίρεση αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford Stantis Sigma Kenny. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Top 5 προσφορές για top ψώνια μόνο στα Lidl. Αυτή την εβδομάδα, σνίτσελ κοτόπουλου του Χασάπι 470 γραμμάρια συν 235 γραμμάρια δώρο 3,39. Η μη σκληρό τυρί με μειωμένα λιπαρά 3 βοσκοί 500 γραμμάρια 28% φθηνότερα 2,99. Φιλέτο κοτόπουλου, καπνιστό ή βραστό, αγρικία 160 γραμμάρια 26% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Μήλα Fuji Vermeer το κιλό σε απίστευτη τιμή 1,49. Και χαρτί υγείας τριπλά φύλλα 13 ρολά συν 3 ρολά δώρο 3,99. Κάθε μέρα αξίζει. Μην αγχώνεσαι για το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων. Το Μετρόπολης 95,5 είναι εδώ και σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών. Ξεκινάμε. Τη μάχη της Γαλοπούλας. Να κοίτα το πουλάκι. Αυτή γλυκό πουλάκι. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Συντονίσου στο Μετρόπολης 95,5 και μόλις σε ανύποπτο χρόνο ακούσεις το ρεφρέν από χριστουγεννιάτικο τραγούδι να παίζει ξαφνικά. Ρουδόλφ το ελαφάκι με καρδούλα ταπεινή.
Κάλεσε στο 2310 90 90 90 και κέρδισε εσύ στη μάχη της Χριστουγεννιάτικης Γαλοπούλας. Τρεις κληρώσεις καθημερινά. Διεκδίκησε τη γαλοπούλα σου σαν να μην υπάρχει αύριο. Και να θυμάσαι, το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Τι είναι αυτό ρε που έβαλες? Τι Bonnie M είναι αυτό που έβαλες? Bonnie M. Άκου. Για σένα, για σένα. Ωραία τραγούδια πρόσφατα. Κάτι Ford Cortina κυκλοφορούσαν, κάτι Ford Consul, κάτι Ford Towns. Η ζούτα του μηχανέ. Ζάσταβα 101. Λοιπόν. Fiat 1500. Μαζί με συνεδελφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, τηλεφωνώντας στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφοί Κωνσταντινίδη στο 18133. Μην ξεχνάτε ότι δεν πρέπει να αγχώνεστε φέτος για το τραπέζι των Χριστουγέννων. Το Μετρόπολης 95,5 είναι εδώ και σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών. Ξεκινάμε τη μάχη της Γαλοπούλας. Συντονιστείτε το Μετρόπολης 95,5 και σε ανύποπτο χρόνο, μόλις ακούσει το ρεφρέν από χριστουγεννιάτικο τραγούδι να παίζει ξαφνικά, κάλεσε το 2310 και τα 390 και κέρδισε εσύ τη μάχη της χριστουγεννιάτικης Γαλοπούλας. Mm. Έχεις 5 λεπτά στη διάθεσή σου. Τρεις κληρώσεις θα γίνονται καθημερινά. Mm. Διεκδίκησε την γαλοπούλα σου σαν να μην υπάρχει αύριο. Παίξε, κέρδισε τη μάχη και πάρε τη γαλοπούλα. Και να θυμάσαι ότι το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο. Ξέρεις τώρα τι μπορεί να γίνει. Ε? Πλακώσουν φιλόζωοι εδώ πέρα και μας τουλουμπιάσουν το ξύλο. Καλά. Τσεφτε. Λοιπόν, στην Εσκιά της Παλοδήμος, οι φίλοι οδηγοί ταξί, μην το ξεχνάτε τώρα γιατί τελειώνει η προσφορά και είναι κρίμα να τη χάσετε. 17.500 ευρώ. Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου, κάτι το δικό σας, τηλεφώνοντας τώρα στο 2310-596-596, αποκτήστε το σε μπλε χρώμα του κουτιού. Το παίρνετε και φεύγετε και κάνετε τη δουλειά σας πάρα πολύ οικονομικά, γιατί η προσφορά δεν κρατάει μια ζωή και τέτοιες προσφορές είναι κρίμα να χάνονται. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Σκάσε με το λες και έπαθε λάστιχο το αυτοκίνητο και πάμε στον κόσμο. Ποιος έπαθε λάστιχο? Εσύ, έκανε μια. Όπως μου ξεφουσκώνεις τα λάστιχα κάθε φορά. Εγώ έπαθα φούιτε προχθές. Πάτησε ένα καρφί. Απ' την κατάρα σου, ρε. Εγώ δεν σε καταράστηκα ποτέ. Εσύ πας και ξεφουσκώνεις τα λάστιχα. Και τα κάνεις και σε λάθος μέρες. Να μην προλαβαίνω. Πάνε να... στον κόσμο, είναι 10 ώρες με τα λάστιχα. Στον κόσμο, ε. Πάμε. Ναι. Πάμε. Ναι. Ναι. Ναι, φίλε. Βασίλης λέγομαι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω να κάνω κάποιες επισημάσεις. Να κάνεις. Λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει για προπονητή τον Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου δεν μπορεί το παλικάρι. Δεν γίνεται. Δεν τραβάει αυτή. Φίλε, αοριστολογίες δεν θέλω να λες. Συγκεκριμένα μίλα. Γιατί δεν τραβάει? Δεν τραβάει γιατί δεν τι, πιστεύουν. Τι, δεν τι. Το πιστεύουν οι παίχτες. Ναι. Δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο στο μυαλό του. Το προηγούμενο προπονητή τον πιστεύαν οι παίχτες. Το προηγούμενο. Ναι. Πάνω κάτω το πιστεύω. Δηλαδή τον επόμενο θα τον εμπιστεύονται οι παίκτες. Ο επόμενος, αν είναι ο Πάμπλο Γκαρσία, θα τον εμπιστεύονται. Θέλω για προπονητή στον ΠΑΟΚ τον Πάμπλο Γκαρσία. Δεν μου λες ρε φίλε. Εσύ θέλεις τον Πάμπλο Γκαρσία προπονητή. Πού δούλεψε ο Γκαρσία? Γιατί ο Ίβιτς πού δούλεψε? Πολύ ωραία μιλάς. Δεν μου λες κάτι άλλο. Θα άντεχε ποτέ ο Σαββίδης σε ανοιχτή προπόνηση 5.000-10.000 παοξίδες με τον Γκαρσία προπονητή να ακούγεται το όνομα του Γκαρσία και αυτό να τον έχουν χεσμένο οι παοξίδες? Το έχει σκεφτεί ποτέ αυτό? Ο Σαββίδης, πρώτα απ' όλα, επειδή σ' άκουγα και τις προηγούμενες μέρες, δεν είναι ο Κόκαλης που έλεγε για το ότι ακουγόταν το όνομα του Βαλβέρδε. Ναι, δεν μου λες, ρε φίλε, δεν είναι ο Κόκαλης. Ξέρεις, ναι. Από Πόντιο. Έχει συνεργαστεί με Πόντιο. Πόντιο είμαι. Καλά να πάθεις. Επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Κι εγώ μισό είμαι, αλλά έχω κάνει θεραπεία, έβαλα ωρό. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα σας. Ναι. ΑΕΚΑΡΑ! Α, ξύπνησε το παλικάρι. ΑΕΚ! Λοιπόν, είμαι ο παδό της ομάδος αυτής που ξεφτυλίστηκε με το Μαυραϊκό, που έπαιξε με τη Μύκονο, που τράπηκε, που πληγώθηκε. Καλώς. Αλλά έχω να σας πω, αεξίδες,
ένα πράγμα να λέτε στους πολιτούς μας καβίδες. Είμαστε περήφανοι που είμαστε 10 Νοέμβρη πρωτοπόροι στο ελληνικό πρωτάθλημα, μπαίνει στο κύπελο και με το ένα πόδι στους 32 του γιου θα λύγει αντίπαλο τη Μίλαν. Παρακαλώ και χωρίς ήττα. Άκου Βλάχο από την Καστοριά. Άκου. Άκου εμένα. Χθες έδωσες το πρωτάθλημα στο Λεμονί. Άκου τα γάρι, γιατί αν έβλεπες τις ανάσες του Χριστοδουλόπουλου στο 75ο λεπτό, στο σανατόριο πριν πεθάνουν οι ασθματικοί, είχαν καλύτερες ανάσες. Έπεσε ρε, πάμε επόμενη γραμμή. Τα γάρι. Ναι. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Δεν θα έχει διάρκεια ζωής αυτή η ΑΕΚ. Ακούμε φίλε. Εάν ο Μελισανίδης το Γενάρη δεν πληρώσει. Σταμάτα ρε, σταμάτα. Και επειδή είναι τσιγκουναράς, δεν θα πληρώσει. Κωστέ. Ναι. Αεξίσαι με. Καλώς το. Αν ο ΠΑΟΚ είχε Αραούχο, Μάνταλο και προπονητή το δικό μας το Χιμένε, θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Ναι. Ποιος Αραούχο ρε φίλε τώρα, άστο. Και το Λιβάγια. Ο Αραούχο πέθανε χτες. Θα αναστηθεί. Πέθανε χτες. Καλά, άστο ρε. Πέθανε χτες. Άστο. Πέθανε χτες. Πώς πέθανε χτες. Δεν το κατάλαβες αυτό το πράγμα. Γιατί δεν το κατάλαβες. Ο Αραούχο όχι με απογοήτευση απλά. Όσο πέρσι έλεγα ότι δεν μπορεί, κάτι λάθος κάνει αυτό ο Λας Πάλμας, λέω πλέον ότι οι άνθρωποι ήταν πολύ μπροστά που θέλαν να τον διώξουν. Και λένε για το Μελισανίδη που είναι τσιγκουναράς. Ένα αυτό. Το κρατάω. Εγώ λέω. Εσύ λες. Εγώ λέω, γιατί έψησε τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ να βαφτίσουν δεκάρι το Λιβάγια. Εγώ θα σε και πήγαν αυτοί οι χωριάτες υπαοξίδες εδώ με τα σανδάλια και τις κάλτσες και παίξαν τρία χάφο ΠΑΟΚ και τρία χάφ ΑΕΚ με τρίτο χάφ το Λιβάγια που είναι φόρ. Και τους πήραν το κέντρο 10-11. Εγώ θα σε πάω. Αυτά τα λιμά. Εγώ θα σε πω κάτι άλλο. Μόλις γίνει το 70% του γηπέδου, θα κάνει μεταγραφές. Α, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Σε έχει ψήσει να πούμε στο παραμύθι η Αγία Σοφιά. Το δάκρυ της Παναγιάς της Τίνου, σταλαχτίτες, σταλαγμίτες, χρυσάφι γίνανε. Πάμε, τα ξέρεις, θα πω άλλη φορά. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στην πασχετική ΑΕΚ που χθες μπροστά σε 10.000 κόσμο πήρε τη νίκη και πέραξε τον Παναθηναϊκό εκτός τελικού. Και θέλω να πω ότι δύο πράγματα θέλω. Να πάρει ΑΕΚ το πρωτάθλημα, αλλά αυτό που θέλω περισσότερο είναι να φύγουν οι γυναίκες από τα γήπεδα. Δεν μπορώ να πηγαίνω στο γήπεδο και να βλέπω τώρα να ζω. Και εγώ θέλω να φύγουν οι άντρες από τα μαγειρία. Δεν θέλω να βλέπω άντρες μάγειρες. Μα γιατί οι καλύτεροι μάγειρες είναι άντρες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άμα είναι άντρες μάγειρες, τότε καλά κάνουν και πάνε οι γυναίκες στα γήπεδα. Επόμενη γραμμή. Φύγε. Ναι. Δεν ναι. Σε πειράζει που βλέπεις τον αρχουδιάρη με τις μουστάκες εκεί από πάνω από την κατσαρόλα στα εστιατόρια. Σε πειράζει η γυναίκα στο γήπεδο. Και εμένα με πειράζουν και τα δύο. Αλλά εσύ επιλεκτικά σε πειράζουν. Και για τον Τσάρτα θέλω να πω δύο κουβέντες. Ρε Τσάρτα! Τσάρτα! Ο Αφγανός σε πείραξε. Μου γίνες χρυσαυγίτη στα γεράματα. Ο Ατετοκούμπο, ο Γαργαλιάρης, ο Μαύρος. Τόσα θέματα έχει. Τσάρτα, ξύπνησε. Το μικρόφωνο. Ο Αφγανός σε πείραξε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τσάρτα. Ναι. 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 Έλα Κώστα. Έλα φίλε. Βεργίδης. Οχ, πού είσαι ρε Βεργίδη. Πατέρας. Ναι, φυσικά. Τώρα τι να σε πω ρε Κώστα, δεν είμαστε για πια οι κάλτσες είναι λίγο. Είμαστε για τσαρούχια. Οι κάλτσες. Είπες για τσαρούχια. Τι κάναμε ρε Κώστα, γύρω γύρω όλοι από την τρύπα, εσωστρέφεια, κοροϊδία και όλοι οι άρπαγες, τους παίκτες της τετάρτης κατηγορίας μας τους κάνουν εδώ Μέση, Ρονάλντο, αν δεν φύγει ο γενικός διευθυντής για τα λαμό για όλα από τον ΠΑΟΚ, έχει τελειώσει ο ΠΑΟΚ. Διώξαν όλα τα ελληνάκια και κράτησαν όλα τα παλτάρα. Που σε λες και είναι χειμώνας καλοκαίρι, χειμώνα έχουμε εμείς. Ένας Ενρίκη ήταν τρελούτσικος και έτρεχε και αυτόν τον έστειλε. Είναι ντροπή μεγάλη. Είμαστε για γέλια. Αυτοί όλοι δεν μας λυπούν, δεν μας τους παοξίδες. Το μόνο πράγμα που έχω να πω, το λέω με πόνο ψυχής, πρόεδρε σε λυπάμαι. Σε λυπάμαι για το επιτελείο. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω, ρεζικότα. Ομάδα είναι αυτή. Όσοι έρχονται ρε, και καλοί παίκτες απ' έξω γίνονται νοχελικοί. Ποιοι είναι, ποιος είναι ο Λουτσέσκο και ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι τρίχες καθαρές. Και για αυτό το πράγμα φταίτε και εσείς οι δημοσιογράφοι. Και θα σου το πω γιατί. Εγώ βλέπεις δεν βγήκα άλλη φορά να σε μιλήσω. Φταίτε και οι δημοσιογράφοι γιατί παίρνουμε ένα παλτό και το κάνετε προτού έρθει
Το κάνετε ότι είναι ο Θεός. Και όταν φεύγει. Τι είναι αυτό. Ναι. Και όταν φεύγει, ο χειρότερος είναι. Εντάξει. Σωστό. Ο Ελκαντουρί και ο Ερμαλκαντουρί και ο καθένα και λέτε και. Άρα λοιπόν και κάποιοι και από εσά θα παίρνουν. Με συγχωρείτε, Κώστα, αλλά αυτή την εντύπωση άρχισε να έχω. Είναι ντροπή. Παίρνει το παλτό και το κάνει. Τι να το κάνει το παλτό, μαγιό. Δεν γίνεται. Είναι θέμα πώλησης, όχι λαμογιάς, φιλιά. Είναι θέμα πώλησης. Εγώ είμαι πολίτης, το καταλαβαίνω. Είναι θέμα πώλησης και όχι λαμογιάς. Η αρρώστια δεν είναι αγωνιστική μόνο. Ορίστε. Η αρρώστια δεν είναι μόνο αγωνιστική. Οχ, και 18 πήγε. Γκάχα. Αυτός είσαι. Καλημέρα. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Κάνε, ναι. Δεν καταλαβαίνεις. Ακούς. Ακούω. Κωστάκη, αφού το κατέχεις το άθλημα, γιατί κοροδεύεις και παραμυθιάζεις πάω ξύρες όλο, ρε Κωστάκη. Τι να κάνω, ρε φίλε. Γιατί του ξεσηκώνει, αγόρι μου. Γιατί να μην. Ποιον ξεσηκώνω εγώ. Εγώ λέω ότι βλέπω. Αυτοί από το Θεό χτυπημένοι, του χτυπά και εσύ να. Τι να πω, ρε Κωστάκη. Δηλαδή, του ξεσηκώνει όλη τη βδομάδα. Ο κόκκινο κρατάει πίσω. Κρατάει μπόσκα, ναι. Ωραίο. Όχι, ρε φίλε, με συγχωρεί. Εγώ είπα ότι ο Πάο θα χάσει. Δεν. Ναι. Αυτό του ξεσηκώνει, ρε παιδί μου. Είναι που είναι χαζοί οι άνθρωποι, του χάζει πιο πολύ. Όπω, σε παρακαλώ. Δεν μπορεί να χαρακτηρίζει ένα κόσμο χαζό. Ποδοσφαιρικά εννοεί. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Ναι, ποδοσφαιρικά. Πες εμένα χαζό. Πες τον Κωστή που μιλάμε τώρα, λες αόριστα οι παοξίδες είναι χαζοί. Σε παρακαλώ τώρα. Όχι, είναι ευφυή. Δεν επρέπον. Έχει δίκιο, βέβαια. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Ναι, εγώ μιλάω. Εσεί μιλάτε, κύριε. Ναι. Γεια σα, λοιπόν. Εγώ είμαι ο Νίκος Αϊκτζής. Καλώς. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Ότι ο Λουτσέσκου έδωσε το παιχνίδι στην ΑΕΚ εύκολα. Και μπορώ να σας πω δύο χαρακτηριστικά πράγματα. Όταν έχεις μια ομάδα ΑΕΚ με δύο μεγάλα μάτς, με Πανιόνιο, ακούγεται κάπως αυτό, αλλά και με Μίλαν, κουρασμένη, δεν βάζεις σε καμία περίπτωση σεντερφόρ τον Μπρίγιοβιτς. Βάζεις κατευθείαν κοντό επιθετικό στην προκειμένη εξωτερικό Μπίσεσβαρτ, ας πούμε, και όταν έφαγε την κόκκινη ο Αραούχο, απευθείας. Μπορεί να το βάλει τον Μπίσεσβαρτ, σεντερφόρ. Όχι, δεν είπα για στερεφό, περιφερειακό, γύρω-γύρω. Κοντούς επιθετικούς εν ολίγης, δεν τους ξέρω. Και ακόμα και το Λιμιό θα ήταν ακόμα καλύτερα. Γρήγορο, να κουράσεις την ομάδα. Πέλκα, το... Μακ και Μπίσεσβαρ. Μπράβο. Εντάξει, τελείωσε. Πολύ γρήγορο στο Μπίσεσβαρ. Και στο. Ξέρεις πως θα τρώει τα μπιφτέκια. Πολύ γρήγορο. Αυτό όμως όταν έφαγες την κάρτα, αντί να κρατήσεις, να βγάλεις κατευθείαν Ζαμπράνο με τη μία στο επόμενο δευτερόλεπτο. Σωστό αυτό, πάμε επόμενη γραμμή. Πού τον είδες το γρήγορο, ρε κόκκινο, τον Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ είναι για να σπάει την μπάλα στους άλλους δύο που θα δίνουν στην κόντρα. Είπα ότι είπε για κοντούς και λέω συμφωνώ. Ναι. Θέλει Μπίσεσβαρ για να πετάει κάποιος. Ποιος θα τους βγάζει την μπάλα, ο Τσίμιροτ ή ο Σακό. Δεν μου λες. Ποιος θα τους βγάζει την μπάλα. Μη. Τι απάντησε. Με επιχειρήματα. Τον έχεις δει τον Μπίσεσβαρ. Ποιος θα τους πάει την μπάλα. Ο Μπίσεσβαρ. Μα δεν χρειάζεται. Άσε μου στο κέντρο να κάθεται. Να του δίνει. Ναι, να περισσεύει. Να του δίνει την μπάλα. Στο κέντρο θα μείνει και offside. Στο κέντρο να κάθεται. Είσαι κινήθιος ποδοσφαιριστής. Να κάθεται στο κέντρο. Στο κέντρο να κάθεται. Θα παίρνει την μπάλα και την πατάει για κόντρα επίθεση. Αυτό θα κάνει. Δεν χρειάζεται κάτι τίποτα. Τελείωσε. Πάλι όφελος θα έχεις. Αυτό είναι. Πάει τελείωσε. Τον έχεις δει τον Μπίσεσβαρ. Τον έχω δει, ρε φίλε. Ναι. Τον έχω δει. Στην ταβέρνα της χείρας σου Ρωμένο να βγαίνει έξω να κάνει εμετό, έχεις δει. Έτσι είναι ο Μπίσεσβαρ. Μπορεί η ΑΕΚ τελικά, αφού κουρασμένη, αφού Οκτώβρη, αφού ήταν εκτός στόχων, έχει ταβάνει. Δεν μπορεί άλλο. Έσκασε φούσκος, τι έφαγε φασόλια. Έχετε γίνει ρόμπα, λέει ρεδίκολο. Μόνο ΑΕΚ και Καμαρός στην Ομαδάρα. Λοιπόν, άκου εδώ, εσύ. Ο Πάοκ πελάτης μια ζωή. Εσύ που στέλνεις το μήνυμα. Άμα έβλεπες το 75 πώς ανάσαι ο Χριστοδουλόπουλος. Θα σε έπιανε η ψυχή σου άμα ήξερες αν κουράστηκες ποτέ στη ζωή σου. Γιατί για υπάλληλο του δημοσίου σε κόβω. Επόμενη γραμμή. Θα το ξαναγράψω όπως ακριβώς το είχα γράψει μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Ραπτόπουλε, πάνω στον ΠΑΟΚ προπονητής με τον κόκκινο βοηθό και μαλάτο φροντιστή. Το παίρνεις άνω το πρωτάθλημα και γίνεσαι και συμβόλαιο ζαής στην πόλη. Επίσης θα οικονομήσετε κιόλας. Ο Λουτσέσκου και η βλαγοσύμβουλή του είναι πιο άμπαλη και από τις γκόμενες. Πιο άμπαλη και από τις γκόμενες. Έχουμε τώρα Ατρόμητο εντός, Πανιόνιο για Ξάνθη εκτός, Παναθηναϊκό εντός και Παναθηναϊκό εκτός. Μόνο με 5 στα 5 πάμε για πρωτάθλημα. Με Ξάνθη το βλέπω χλωμό. Λέει ο φίλος. Okay. Με Πανιόνιο πέρσι ήσασταν φίλοι. Φέτος δεν ξέρω τι γίνεται. Το να ρίξεις γάβρο στον πάγκο της ομάδας είναι έγκλημα. Ενώ να ρίξεις ρούβλια είναι απλά Κυριακή. Ναι. Πάμε. Κόσμος. Εκείνο ήταν απαράδεκτο. Έλα ρε τώρα, έριξα ρούβλια τώρα και έχει σκίσει και κοιλότα τώρα. Το έχετε γιατί κάνει. Γιατί με τα ψάρια από τον άλλο τον κλείσαν φυλακή. Σιγάρε φίλε. Ποιον κλείσαν φυλακή. Ο άλλος που, έκλειψα, που έριξε πόσο τα ψάρια. Πόσο κάθισε φυλακή, μια μέρα. Έχει σημασία. Αυτόφορο. Ρε πλάκα μου, αυτόφορο. Για ψάρια. Αυτόφορο. Θες εγώ να σε κάνω μήνυση για τη μουσική, να πας μια μέρα αυτόφορο. Τι είναι το αυτόφορο. Εύκολο να πας. Σαν τη τρώ εκεί, μιλά με του δεσμοφύλακε.
Πάμε στον επόμενο. Ο Ζαπράνο έπρεπε να βγει με κόκκινη πιο νωρίς και ο Ρουμάνο δεν το είδε. Αντί να παίζει με 11 και τον Κρέσπο, αντί του Ζαπράνο. Μόνο Ζαπράνο έπρεπε να παίξει. Μόνο Ζαπράνο. Μόνο Ζαπράνο. Γιατί ο Μαουρίτσιο, ο Ελκαντουρί, τα φάουλ που έκανε δεν έπρεπε. Ο Βιερίνια δεν έπρεπε να φάει και άλλες κάρτες. Ο Βιερίνια, όχι. Ο Ελκαντουρί. Έχετε εκθέσει, κύριε Λουτσέσκου και κύριοι παίκτες του ΠΑΟ και διοίκηση. Έχετε εκθέσει τον κύριο Σαββίδη, τον κύριο. Πώς το λένε αυτόν τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Κάντε κάτι, κουνηθείτε ρε τσουβάλια. Ο άλλος είχε τη διαιτησία, έπαιρνε και στην περιοχή, έπαιρνε κανένα μπέναρντι. Τσουβάλια, πάμε. Ορίστε. Α, τσουβάλια, ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Γρήγορα, επόμενος. Άμα πέθανε. Ακούτε. Ακούμε, ναι. Αντώνης, ναι. Καλά είστε. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σας, παιδιά. Από Αθήνα σας παίρνω. Καλώς. Λοιπόν, παιδιά, δίκιο έχετε. Όμως θέλω να σας πω πολύ επιτροχάδι, με περιμένει κόσμος απ' έξω. Τα πρωταθλήματα, Κώστα και φίλε Κόκκινε, δεν παίρνονται στα λόγια. Ο ΠΑΟΚ έπεσε σε μια παγίδα την τελευταία εβδομάδα στα λόγια πρωταθλητής. Αλλά άλλο λόγια και άλλο λόγος. Τα λόγια είναι λόγια και με τα λόγια. Αλλά έχει δρόμο ακόμα το έργο, έχει μεταγραφές, έχει θέμα. Καλά, έχει. Όμως αυτό ήταν ένα πλήγμα, αυτή είναι η αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ κατέβηκε από ό,τι είδα εγώ, γιατί πήγε στο γήπεδο με κοστούμι, γραβάτα, και ο Σιμόες κατέβηκε με αθλητική περιβολή. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Έχει πρόβλημα στους πίσω ανθρώπους. Η ΑΕΚ έχει πίσω ανθρώπους. Δηλαδή, η κουρασμένη ΑΕΚ που έχει όμως βαριά φανέλα, έχει από πίσω ανθρώπους με ποδοσφαιρική τεχνογνωσία. Έτσι. Αυτό είναι. Και ο άλλος έχει, να πούμε, ένα τεχνικό διευθυντή, ο οποίος του είπε δεν θέλω το Βιερίνια και αυτός πήγε και τον πήρε. Και όπως είπες και το βράδυ, η ΑΕΚ είναι οικογένεια. Αυτοί πίσω από την ομάδα προετοιμάζουν την ομάδα, τίποτα δεν έχει χαθεί για τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ θα φτάσει εκεί που θέλει. Την ώρα που ο Χριστοδουλόπουλος έβγαινε η ψυχή του και του Σιμόε και του Γκάλο, γιατί και ο Γκάλο χθες ήταν καταπληκτικός, χθες. Ο Κουλούρης έπεσε με το κινητό του στο 88. Έπεσε τέτρις. Κατάλαβες. Και παιδιά, ο ΠΑΟΚ θα φτάσει εκεί που θέλει ο κόσμος του μόνο όταν πίσω από την ομάδα θα υπάρχουν άνθρωποι που ονομάζονται ως εξής, Κώστα μου και Γρηγόρη μου. Ποδοσφαιρά άνθρωποι. Τώρα, αντί ο Σαββίδης να κάνει ανταγωνιστικές μαγκίτσες στο Μελισανίδη, μιας και συμπαθιούνται, καλό θα ήταν να τον ρωτήσει και πέντε πραγματάκια και για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο που ο Μελισανίδης, σαν παράγοντας, ξεκίνησε να το μαθαίνει, όλοι ξέρουμε, από τις αλάνες. Ναι, ναι, ναι. Προηγείται, προηγείται. Εμείς είμαστε ευγνώμονες που έχουμε το Σαββίδη στη Θεσσαλονίκη και πληρώνει ο άνθρωπος τις υποχρεώσεις. Πληρώνει ο άνθρωπος. Ναι, 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 ναι. Από εκεί και πέρα όμως, από εκεί και πέρα, επειδή πληρώνει, η Θεσσαλονίκη είναι λίγο στην αμάκα καλή, να πούμε. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Ναι, εντάξει. Η ΑΕΚ δεν τη βλέπω. Ο ΠΑΟΚ όμως θα το πάρει. Εγώ πιστεύω ο ΠΑΟΚ θα το πάρει. Δεν αφήνει ο Μελισανίδης κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω. Δεν αφήνει ο Μελισανίδης. Ο ΠΑΟΚ όμως των τεσσάρων τίτλων κατέβηκε με την ΑΕΚ των 26, για μας 27 λόγω του χαμένου στα χαρτιά από ό,τι θυμόσαστε, κατέβηκε με κοστούμι και γραβάτα. Αυτό θα πρέπει να πάψει και χρειάζεται ανθρώπους με τεχνική, με τεχνογνωσία ποδοσφαιρική από πίσω. Εγώ αυτό έχω να πω γιατί συμπαθώ. Πολλοί επαγγελματίες, να το πω διαφορετικά. Ναι, όχι, δεν είναι. Στιγνούς επαγγελματίες. Μα εσείς τώρα από μικρά παιδιά γυρνάτε μες στο γήπεδο. Δεν μπορείτε να πείτε δύο κουβέντες εκεί. Τις λέτε από το ραδιόφωνο. Τζάμπα τις λες, φίλε. Είτε τις λες είτε δεν τις λες. Τέλος πάντων. Από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Τέλος πάντων, κρίμα, έχει ρίξει πολλά λεφτά άνθρωπο. Να σου πω κάτι απλό για να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε. Πώς είναι η υπάλληλη της ΠΑΕΠΑΟΚ, γνωρίζεις? Όχι, όχι. Προσπάθω. Πάνω από 300, φίλε μου. Ωραία. Γεια, δεν χρειάζεται από κάτι άλλο. Τι, στη Βουλή είναι, τη Βουλή έχει ο Σαββίδης. Να μην πω τι ισχύει. Ρε Κόκκινε, επειδή είσαι υπερβολικός, πόσες έχει 300 άτομα. Βγάλε τώρα όποιο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, ναι. Είναι πάνω από 300 υπάλληλοι στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή 300 άτομα δουλεύουν. Πάνω από 300 άτομα. Στον ΠΑΟΚ. Ναι. 300 άτομα. Πάνω από 300 άτομα. Μπορεί να λέω λίγα. Συγγνώμη, αυτό συμπεριλαμβάνει και τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Όχι, για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Α, με συγχωρείτε, δεν το ήξερα. Μπορεί να λέω λίγα. Μπορεί να 400. Μπορεί να λέω λίγα. Ρε Κόκκινε, είναι υπερβολή. Αν το αποδειχθεί ότι ισχύει, τι θα πει. Βγάλε ένα ρεπόρτερ να μας πει. Προκαλώ τον ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ να με διαψεύσει. Πρώτα, ένα ρεπόρτερ. Να με διαψεύσει. Τι προκαλεί. Καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλά, είστε από Λος Άντζελες, Αχιλέα. Λος Άντζελες. Καλώ ήταν, Αχιλέα. Να σε ευχαριστήσω και δημόσια για αυτό που έκανε. Τι έκανε, Αχιλέα. Τίποτα. Βοήθησε για να καλυφθούν τα υπόλοιπα προκειμένου να αποκτηθεί το φορείο που χρειαζόταν. Εκπίπτει τη εφορία, Αχιλέα, αυτό. Όχι, δεν το έστειλε ονομαστικά. Το έστειλε μέσω δικού μου λογαριασμού. Το έστειλε μέσω δικού μου λογαριασμού. Δεν του τα έφαγε τα λεφτά. Όχι, δεν του τα έφαγε. Περίεργο. Λέγε, Αχιλέα.
Απλά θα ήθελα να σου πω ότι και την Παρασκευή που σας πήρα τηλέφωνο, σας είχα πει ότι τον ΠΑΟΚ δεν τον πιστεύω, παιδιά. Ναι, ναι. Σας είχα πει ότι κάτι κόμπλεξ, το θυμάστε εδώ που σας το είπα. Ναι. Γιατί αυτή η ομάδα δεν ξέρω, δεν φταίει ούτε η Αθήνα ούτε η ΑΕΚ, παιδιά. Όχι, Αθήνα καταραμένη. Το χειρότερο, φίλε Αχιλέα, είναι ότι σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ δύο ήττες δεν μπορούν να πούνε οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ τίποτα για διαιτησία. Εκείνο είναι το χειρότερο. Τίποτα. Δεν μπορώ να βάλω Καζαντζίδη στο πικάπ. Μάρθα Βούρτση στην ταινία. Δεν έχω. Δεν μπορώ. Να το πουλήσω τον ΠΑΟΚ αδικημένο, ο Βουκαράς. Τον αδικέψανε. Κώστα, να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Αν βγάλουμε έξω την Αθήνα, πάμε στη Λάρισα. Η Λάρισα δεν είναι Αθήνα. Όταν χτες με την ΑΕΚ, από το 8ο λεπτό έπεσε ο ΠΑΟΚ με ένα παίχτη περαφάρο. Και όπως είπες εσύ, στο 75 ο Λάζαρος, η γλώσσα του ήταν απ' έξω και δεν μπορούσε έστω να ισοφάρισει. Ποιο πρωτάθλημα, ρε παιδιά, να πούμε. Ποιο πρωτάθλημα, για πετε μου. Ναι, το ερώτημα είναι, φταίει η ομάδα, φταίει ο προπονητής, δηλαδή οι παίκτες, η διοίκηση ή ο προπονητής. Να πω την αλήθεια, την αμαρτία μου, δεν μου αρέσει ο Λουτσέσκο, ρε παιδιά. Ωραία. Και εμένα δεν μ' αρέσει, συγγνώμη όμως. Τον Λεβέκ, τον Ελκαντουρί και τους υπόλοιπους ο Λουτσέσκου τους πήρε. Όχι, δεν τους πήρε ο Λουτσέσκο, αλλά ο Λουτσέσκο πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Ναι, έχει ευθύνη ο τεχνικός διευθυντής. Ναι, εγώ ακούσα Χιλέα να λέει κανείς ότι ο Μίχελ έχει κάνει κακό μεταγραφικό σχεδιασμό ή καλή επένδυση των χρημάτων του κ. Σαββίδη. Δεν έχει κάνει καλή. Εγώ να σου πω κάτι. Είπε, το λέει κανείς. Ο εύκολος στόχος είναι ο Λουτσέσκου που εγώ λέω δεν κάνει το παιδί. Αλλά τον τεχνικό διευθυντή τι το περνάμε, πάει. Όχι. Να σου πω κάτι. Βγάζω το καπέλο μου στον Μπάγκεβιτς. Τόσο είναι πολλά χρόνια μπροστά του. Ναι, είναι επαγγελματίας όμως. Ούτε φαίνεται, ούτε ακούγεται, ούτε τίποτα και κάνει ο άνθρωπος τη δουλειά του. Γιατί στην ΑΕΚ εξωαγωνιστικά σίγουρα είναι ομάδα. Αχιλέα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας. Να είστε καλά κι εσύ. Διάλειμμα. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και Κασενκάρι. Σούπερ μάρκετ, συν Κασενκάρι, ίσον πιο φθηνά και από φθηνά. Δηλαδή είναι για επαγγελματίες ή για ιδιώτες. Εδώ είναι η ουσία. Είναι 2-1 και για ιδιώτες και για επαγγελματίες. Θερμαϊκός. Χιλιάδες προϊόντα για το σπίτι και για τον επαγγελματία στις καλύτερες τιμές. Θερμαϊκός σούπερ μάρκετ και Κασενκάρι. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηδανίων στην περιοχή αεροδρομίου δίπλα στις Θερινές Μούσες. 2310-4747-85. Αυτή την εβδομάδα σούπερ προσφορά σε όλα τα ζυμαρικά μπαρίλα. Η συσκευασία 500 γραμμαρίων μόνο 64 λεπτά με το ΦΠΑ. Λοιπόν, Μάστορα, αυτοί οι δύο τύχοι λευκοί και στο μεσαίο θα μου γράψεις κάτι ωραίο. Απλό, με 8 χαρακτήρες. Λατινικούς, ένα κεφαλαίο, έναν αριθμό, τη χρονιά που γεννήθηκε το παιδί, μπορεί και ένα θαυμαστικό. Password θα γράψεις. Χάλια, ε. Πολύ. Τι άλλο θα κάνετε πια για να θυμάστε ένα password? Πάντως τώρα, με την υπηρεσία Alpha Secure Web από την Alpha Bank, δεν χρειάζεται να θυμάστε τους κωδικούς των καρτών σας για τις online αγορές. Απλώς χρησιμοποιήστε τον κωδικό μιας χρήσεως που θα στέλνουμε στο κινητό σας για τη μέγιστη ασφάλεια, ταχύτητα και ευκολία. Alpha Secure Web από την Alpha Bank. Το ασφαλές, πιο εύκολα από ποτέ. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/cards. Λευκό πουκάμισο συν ροζ καλτσάκι της κόρης σου, ίσον λευκό πουκάμισο με ροζ βούλα. Τζιν παντελόνι συν ξεχασμένο 10 ευρώ στην τσέπη, ίσον τζιν παντελόνι χωρίς 10 ευρώ στην τσέπη. Πλυντήριο ρούχων συν τρεις ταξιμερώματα συν ακατανίκητη νίστα, ίσον ανεπανόρθωτα λάθη. Λάθη, λάθη. Ευτυχώς δεν χρειάζεται να περιμένεις τη νύχτα για να κάνεις τις δουλειές του σπιτιού, γιατί ο Ήρων σου προσφέρει νυχτερινή χρέωση όλη μέρα. Και όχι για λίγο, για πάντα. Τηλεφώνησε σήμερα στο 18228 ή μπες στο iron.gr και μάθε περισσότερα. Ήρων, η δύναμη της ενέργειας στα χέρια σου. Τώρα και στα καταστήματα Wind.
Η προσφορά έχει χρέωση παγίου και ισχύει για 24 μήνες σύμβαση. Αρμόδια υποπτεύουσα αρχή, ΡΑΕ. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Όπω τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάκι, κανένα μπουκαμισάκι, ξέρεις, έτσι πάνικο να πούμε ωραίο. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρες για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop Στεφάν's Extra Extra Large.gr. Στεφάν's Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Διαθέσιμες τώρα οι νέες συλλογές φθινόπωρο χειμώνας. Και τον Νοέμβριο στον Μασούτη, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει 1000 ευρώ για αγορές και επιπλέον μεγάλες προσφορές για όλους. Δευτέρα έως Τετάρτη, ελληνική χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο το κιλό μόνο 3,99. Και ψωμιά του τόσ κρυς κρυς τόστιμο 35% φθηνότερα με τη Mascard. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτης, α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Τέλεια φέτα. Και είναι και φθηνή. Και το κασέρι, καλό. Είναι και φθηνό. Και η γραβιέρα αυτή, καταπληκτική όμως. Και είναι και φθηνή. Στο Σκλαβενίτη όχι μόνο βρίσκεις άριστη ποιότητα και πραγματικές προσφορές, αλλά γνωρίζεις και ότι κάποιος ψάχνει τις τιμές και φροντίζει να έχει τις πιο φθηνές στα προϊόντα που σε ενδιαφέρουν. Γι' αυτό μπορείς να διαλέξεις αυτό που πραγματικά προτιμάς. Γιατί για εμάς δεν είναι σύνθημα. Είναι δέσμευση το τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ Σκλαβενίτη στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέες Ευκαρπίες Θεσσαλονίκης, Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15, Εμπορικό Κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσών και Κολέτη. Κωνσταντίνος και ο Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχονται στο Θέατρο Βεργίνα για να μας ταξιδέψουν στις μουσικές του κόσμου. Απολαύστε ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικά μουσικά παντρέματα και επιρροές από τον ιστορικό Πόντο μέχρι τη Λατινική Αμερική. Μουσικές του κόσμου με τους αδερφούς Τσαχουρίδη. Μόνο για 4 εμφανίσεις. 10, 11, 17 και 18 Νοεμβρίου. Μαζί τους μια ορχήστρα εξαίρετων μουσικών. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Σε πιάνει ο χρόνος όταν έρχεται ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού σου. Υπάρχει λύση. Έλα τώρα σε ένα κατάστημα public. Γίνε πελάτης Ελπέδισον και πλήρωσε μόνο 1 ευρώ την ημέρα για τους 4 πρώτους μήνες και αμέσως μετά εξασφάλισε χρεώσεις έως και 12% χαμηλότερες και επιπλέον έκπτωση 15% για την έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών σου για όλη τη διάρκεια του συμβολέου σου. Επιπλέον, πάρε 31 ευρώ δωρε επιταγή από τα public για να απολαύσεις ακόμα περισσότερα. Ελπέδισον Public. Ενέργεια για να κερδίζεις διπλά. Η προσφορά ισχύει για νέους πελάτες μέχρι 30 ενδεκάτου. Αρμόδια υποπτεύουσα αρχή ΡΑΕ. Έλεος και από χθες μέσα έξω μπουμ μπουμ. Tool Plus, madame. Τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Tool Plus. Βιομηχανικά εργαλεία. Ηλεκτρικά, μπαταρίες, εργαλεία χειρός, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλειοθήκες. Τα καλύτερα εργαλεία, οι καλύτερες μάρκες. Makita, DeWalt, Stanley. Tool Plus. Αγίου Νέστορος 30, Λαγκαδά με Αγίου Δημητρίου. Και toolplus.gr για να διαλέξεις με την ησυχία σου. Tool Plus. Γιατί τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Η
ηγέτης στα σπορ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και μαζί μας για σκιά της Παλοδήμων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Απίστευτη προσφορά για τους φίλους οδηγούς ταξί, 17.500 ευρώ. Το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου, υπάρχει ετοιμοπαράδοτο σε μπλε χρώμα. Πάτε να το κάνετε το δικό σας τώρα. Εκεί λίγο μετά το Αλφακτέο ή τηλεφώνοντας τώρα στο 2310-596-596, γιατί οι προσφορές δεν κρατάνε μια ζωή. Πολύ το δίκιο, ρώτησα το ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, είναι συνεργάτης μας, πολύ καλός, ο Γιώργος, και λέει, όντως λέει, πάνω από 300 είναι οι υπάλληλοι. Και έχεις δίκιο αυτό που έλεγες, ότι μόνο 10 είναι οι διαιτητές. Και αν πέρα και τον Μπονοβίλο. Αν βάλεις τους διαιτητές, το πόσα παίρνουν και το τι γίνεται. Ζηλεύεις, δεν ζηλεύω. Όχι. Όχι. Δεν ζηλεύω. Δεν ζηλεύω. Η ένστασή μου, ποτέ δεν ζηλεύω κάτι τέτοιο. Μπράβο. Χαίρομαι όταν βλέπω να παίρνουν. Πάνω να πει ότι υπάρχει προοπτική στην αγορά. Έτσι. Άλλο με χαλάει. Ναι. Μιλάμε για τον Λουτσέσκου. Ναι. Κράζει το Βιερίνια. Κράζει τον. Δεν μιλάς. Αυτός που τους έφερε δεν έχει ευθύνη. Αυτό λέμε τόσο καιρό. Έχει όνομα. Κουτσολιάκος. Το άλλο που εκπροσωπεί τον ΠΑΟΚ, Μίχελ. Ο Μίχελ δεν φταίει. Δεν με νοιάζει. Όχι. Είμαι Βιερίνο, όχι. Δεν έχει. Το Λεβέκ ποιο το πήρε. Όχι. Το Λεβέκ ποιο το πήρε. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι παρεκάμφθη. Τον Ελκαντουρί ποιο το πήρε. Παρεκάμφθη ο τεχνικό διευθυντή. Αν έφερε Ελκαντουρί και Λοπέ. Πώ το λένε, δεν το ξέρω. Τον έφερε μόνιμα άρρωστο. Ο Αεξή ο Δήμο που ήταν στη Μαρμίτα που λέει το πογέτ που μιλούσε έτσι. Έχεις δίκιο, μου λέει. Μετά το 60 λεπτό ο Λόπες, μετά που ένα τριαντάρι έπιασε τα γόνατά του και έπαιρνε βαθιές ανάσες. Ο Σιμόες Κράμπα και ο Λάζαρος, αν δεν τον έβγαζε, θα πάθαινε θλάση. Μωρέ, έμφραγμα θα πάθαινε. Ήμουν μέσα σε κεντρική θύρα και τα είδα με τα μάτια μου. Λέει ο φίλος της ΑΕΚ. Τον ευχαριστώ γιατί με δικαιώνει και αυτό που έλεγα, ότι μετά το 60 έπρεπε να κάνει τις αλλαγές ο ΠΑΟΚ. Βέβαια. Και όχι πριν. Δεν υπήρχε κανένα. Η μόνη αλλαγή που ήθελε πριν, και αυτό λέμε, το λέμε εκ του αποτελέσματος και εύκολα, αυτό που είπες για τον κτηνίατρο και οτιδήποτε άλλο, ότι λέει βγάλει το Ζαμπράνο γιατί κινδυνεύει με δεύτερη κίτρινη. Οπωσδήποτε. Δεκτό, αλλά είναι ειδική συνθήκη αυτό. Λοιπόν, το παιδί σηκώθηκε από το λίθαργο, έβρεα εξή. Όλους εμείς τους ανασταίνουμε και τέλος πολύ καλά να πάθουμε. Παοξής ο οποίος χαλάστηκε. Κατάλαβες. Και πολύ ακόμα. Γρηγόρη, μόλις έμεινε ΑΕΚ με 10 παίκτες, ο Άσος πήγε κοντά στο 6 και το διπλό του Πάουκ στο 2,45. Στο 1-0 της ΑΕΚ, ο Άσος πήγε στο 1,25 και το διπλό έπιασε στα 8+. 1,25 με παίκτη λιγότερο. Μιλάμε για τρομερή ξεφτύλα, ο φίλος. Σε ποια εταιρεία? Τώρα με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Όχι, okay, ο Πάπη ή ξένη, αυτό λέω. Είτε ο Πάπη είτε ξένη. Είναι μεγάλη απόκληση. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Την καλησπέρα μου στον κύριο Ζήγρα και στον κύριο Ψηφίδη. Ο Ζήγρας ποιος είναι? Ο Ματζαβίνος. Ο Ψηφίδης ποιος είναι? Ο Βασίλης λείπει στο Χιούστον. Ποιος, αυτός που χρωστάει ένα 100 στη ΔΕΗ? Και ο Βασίλης. Ο Βασίλης δεν χρωστάει. Ρε, για τον Άρη μιλάω. Ο Βασίλης είναι στο Χιούστον. Ο Γιάννης ο Ψηφίδης. Ο Γιάννης ο Ψηφίδης. Δεν χρωστάνε ένα 100. Νερό πληρώσανε. Εσένα χρωστάει, ρε. Ρε, τι με νοιάζει εμένα. Σε χρωστάει λεφτά. Το λένε παταξί. Ναι, θέλω να σε πλακώσω μέσα στο ξύλο τώρα. Το Γιάννη τον Ψηφίδη το λένε παταξί. Ναι, γιατί ψέματα είναι. Άντε, έχω πληρώσει κανένα φράγκο. Θα δει τώρα η Μπόκα εδώ να πηγαίνει σέρποντα να φυλά την εικόνα. Ναι, κοίταξε, sold out δεν κάνανε και ο Super 3 δίνει καπέλο τα εισιτήρια. Από 10 ευρώ 12. Εσύ δεν μίλησε για sold out. Είπε δεν θα έρθει η Μπόκα. Και η Μπόκα έρχεται. Να πα λοιπόν τώρα να φυλήσει την εικόνα με γόβα και στιλέτο. Ναι. Να πα να φυλήσει την εικόνα. Πάμε ρε κόκκινε στον κόσμο 10 ώρες. Να πάμε ρε και στον κόσμο. Μα έχει ζαλίσει. Αργά τα πα τα εγώ το πάω αργά. Αργά τα πα. Πάμε. Πιο αργό από το Λουτσέσκο. Πο λέγε. Καλησπέρα. Νίκος Σεκιουριτάς από τη Λαχαναγορά. Καλησπέρα Ραπ και Κόκκινε. Γεια σου. Είμαι υπερβολικά σκασμένος από χθες και θα προσπαθήσω να μιλήσω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Που λέτε ξεκινάει ο αγώνας, βλέπουμε Κόκκινε του Αραούχου, χαμόγελο σε εμάς, διπλό λέει είναι, δικό μας είναι, θα το πάρουμε. Και γιατί γι' αυτό βλέπουμε μια κωμωδία ή καλύτερα ένα δράμα από το Ρουμάνο και την ομάδα. Βασικά περίμενα και από εσάς που έχετε δείξει ότι έχετε αποδείξει ότι ξέρετε από μπάλα. Που από, μάλλον είδε θέλω να το πείτε στον αέρα που απορώ που δεν καταλάβατε γιατί ο ΠΑΟΚ έχασε από την ΑΕΚ. Γιατί? Η δική μου άποψη είναι η εξής. Δείχνει φανερό ότι οι παίκτες δεν γουστάρουν τον προπονητή. Απειθαρχία, ο καθένας κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ό,τι θέλει, χωρίς φαντασία, κάτσε, ομάδα, κάτσε, χωρίς κάτσε, πάθος κάτσε. Και νεύρο. Κάτσε, ένα λεπτό. Φυσικά. Εγώ γουστάρω το διευθυντή μου, νομίζεις? Απαγορεύεται να έρθω εδώ πέρα και να συντρίψω όσο μπορώ την ακροματικότητα με τον κόκκινο? Δηλαδή, αν αγαπούσα τον διευθυντή μου και ερχόμουν εδώ πέρα χάλιας, τι σχέση έχει αυτό? Τον προπονητή δεν τον γουστάρει κανένας παίκτης σε καμιά ομάδα, γιατί τους βασανίζει, τους κάνει ιστορίες, τους βάζει ανταγωνισμό. Τον προπονητή και τον δάσκαλο και τον καθηγητή
Μετά θάνατον, μετά το Λόρα το μισούσαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μετά είπαν ήταν καλός προπονητής. Το Λόρα το μισούσαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ρουφιάνο, έτσι, του, έτσι, ρουφιάνο έτσι, το λέγανε το Λόρα. Ωραία, συμφωνώ. Το παίζανε θλιμμένες Παναγιές μετά. Να συνεχίσω λίγο. Παρακαλώ, ναι. Απορείτε σε μια φάση, είπατε ότι μιλήσατε για την εμπειρία του προπονητή. Χρειάζεται εμπειρία, κύριε Ρουτσέσκου, που έχεις δίπλωμα προπονητή, το τονίζω, έχεις δίπλωμα. Δεν είσαι σαν και εμάς που απλά μιλάμε στον αέρα, λέμε την άποψή μας που ξέρουμε λίγη μπαλίτσα, για να καταλάβεις ότι πρέπει να βγάλεις τον Σαμπράνο, που έχει ήδη κίτρινη κάρτα, και σου κάνει φάουλ πίσω από το κέντρο προς την άμυνα της ΑΕΚ, ώστε να δεχτεί τη δεύτερη κίτρινη, την απευθείας κόκκινη τέλος πάντων. Δεν νομίζω να χρειάζεται εμπειρία. Να ήταν ένας προπονητής ο οποίος μόλις φέτος ήρθε στην Ελλάδα, να καταλάβω ότι δεν ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ξέρει πώς παίζονται εδώ, πώς φυρίζουν, άρα, πώς κάνουν. Άρα. Είσαι τόσα χρόνια εδώ πέρα, έπρεπε να το μυριστείς αυτό και να το βγάλεις. Απαράδεκτος. Πάμε για τις αλλαγές. Έπρεπε να βγάλεις, έχεις τόσες επιλογές, έχεις τρεις επιλογές στον αγώνα. Έχει γεμίσει η ομάδα με κίτρινες. Και μου βγάζεις τον Μπέλκα, ο οποίος δεν έχει κίτρινη κάρτα, δεν έχει άλλους. Είχε κίτρινη κάρτα, είχε, που ναι. Βγάλε. Μπορεί να κάνω λάθος. Όχι, okay, είχε φίλε. Είχε. Σε έναν τάκλιν που έκανε στη μεσαία γραμμή. Πάνω στη θολούρα μου να μην το θυμάμαι. Και να τελειώσω για να μην σας κουράζω άλλο. Έπρεπε. Τα βέλη μου πάνε σίγουρα μόνο στο ποδόσφαιρο. Ούτε ο Πέλκας, συγγνώμη, έχει δίκιο ο κόκκινος. Ούτε ο Πέλκας μπορεί να παίξει να μαρκάρει. Και αυτός είναι καρτάκιας. Ο Ζαμπράνο είναι καρτάκιας. Ο Μάντος είναι καρτάκιας. Ωραία. Ναι, το ξέρει ο ποδοσφαιριστής. Ποιος δεν είναι καρτάκιας. Για τον Ζαμπράνο ότι είναι τσαμπουκάς, είναι δύσκολος παίκτης. Ο Ελκαντουρί είναι καρτάκιας. Βγάζεις. Δεν δηλώνεις στη συνέντευξη τύπου Ρουμάνε προπονητή του ΠΑΟΚ. Έπαιξε η ΑΕΚ πιο έξυπνα από σένα. Εσύ τι είσαι δηλαδή, χαζός. Ερώτησή μου. Και για να κλείσω τέλος πάντων, προς τον κύριο Λουτσέσκου, έπρεπε να παραιτηθείς χθες, κύριε Λουτσέσκου, άμα έχεις φιλότιμο. Έπρεπε να έχεις φύγει χθες. Όχι τις επόμενες μέρες που πιστεύω ότι θα φύγεις. Έπρεπε να έχεις φύγει χθες και να πάρεις μαζί σου και τον Μίχελ. Αυτά παιδιά, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο. Τα μυαλά μας πονάνε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Ραπτόπουλο, ο Ντάμπιτς είμαι. Γεια σου Ντάμπιτς. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κόκκινο, σαν μέσο φύλαθλο. Ναι. Αύριο το πρωί έρχεται στον ΠΑΟΚ Σιμόες, Γιώχασο, Μάνταλος. Ναι. Παίρνουν και οι τρεις φανέλα βασικιού. Ναι ή όχι, μην μου πεις αν και ίσως, φυσιολογικά. Ο Σιμόες και ο Γιώχανσον 100%. Ο Μάνταλος κάθεται πάνκο, ε. Δεν είπα αυτό. Ναι, να παίξει ο Μπίσερβαρ και ο Ελκαντουρί. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτοί οι τρεις ξέρεις πόσο κάνουν. 800 χιλιάρικα. Ναι, στο διατάφτα. Οι τρεις μαζί. 800. Στο διατάφτα. Το καλύτερο ρόστερ και αυτά που φωνάζουν οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Κάθε χρόνο η μεγαλύτερη μεταγραφή που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Κάθε χρόνο πατάτα. Κάθε χρόνο πατάτα. Την άλλη χρονιά πάλι πατάτα. Κάλλη πατάτα. Ο Μελισανίδης ξέρεις ποιος έχει. Μπάγεβιτς, Δημητριάδη, Λιμπερόπουλο και Μπορμπόκι από πίσω. Δεν διαφωνούμε καθόλου. Και ο άλλος έχει Παντελή. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί ζητάς το λόγο. Εκεί δεν μπορεί να το κλέψουν. Δεν ζητάω από σένα. Σαν μέσο φύλαθλο ερώτηση. Τσιμέντομα. Από τη στιγμή που αυτοί οι τρεις έρχονται φανέλα βασικού, πιο καλύτερο ρόστερ. Έχει τσιμέντομα. Να απαντήσω. Ναι, να απαντήσεις. Αντίστροφα εγώ τώρα γιατί με αναγκάζει να γίνω κακός. Ναι. Ωραία, ή έπαιρνε φανέλα βασικού στην ΑΕΚ. Ποιος? Ωραία. Ο τερματοφύλακας. Ναι. Ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι αυτός. Δεν έχει κάνει γκάφα. Ωραία, παρακάτω, δεύτερο. Τι ρωτάω, δηλαδή τώρα. Ναι. Δεύτερο. Ο Μάτος έπαιζε βασικός. Έπαιζε, φυσικά. Έπαιζε. Ο Πρίγιοβιτς έπαιζε βασικός. Όχι, με τίποτα. Όχι, βρε, τι ανάλογα. Με τίποτα. Ούτε ο Βιερίνια του Θάλου του Λάζαρου του Θέλει. Ούτε ο Βιερίνια, ούτε ο Μάξ του Λάζαρου του Θέλει. Για Βιερίνια. Ούτε ο Λέο Βασιλόπες στη θέση. Το είδες χθες, βρε παιδί μου, τον είδες στο Σιμόες. Επικός. Δεν μου λες. Επικός για μια ακόμη φορά. Ο Σέντερ Μπακ, ο Βράνιες, είναι καλύτερος από τον Ζαμπράνο. Καλά σε λέει. Πολύ καλύτερο. Άντε, μπράβο. Είπε κανείς όχι. Ο άλλος, φέρανε τα Σέατ, εντάξει, φέρανε τα Σέατ και τα πουλήσανε για Μερσεντές. Άντε, μπράβο. Αυτά λέμε. Καλημέρα. Ωραίος ο φίλος. Πολύ ωραίος. Έλα, φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Έλα, άντε φτάνει με την κοκορομαχία, μας κουράσατε. Χθες ο Παυλίδης έκλεισε τα σπίτια εκεί στα Τρικαλά. Είτε τώρα να. Δεν είπες τίποτα, Ραπτόπουλε. Μεγάλη δουλειά. Τίποτα δεν είπες. Ναι, τι να κάνω τώρα. Γρηγόρη στα προγνωστικά μέσα έπεσε και στα δύο. Και με την ΑΕΚ το πρόβλεψε και σε έλεγε ότι θα είναι διπλό στα Τρικαλά. Βέβαια. Γιατί πώς έγινε. Χαλάστηκε ο Φαλάκρος. Χαλάστηκε τώρα, ναι, εγώ από καλαμαριά παίρνω. Ξέρεις γιατί θύμωσε, έδωσε 0-1 γκολ
τον Μπαζιάνα και τον βρίζει τώρα. Ναι. Και την Τετάρτη θα έρθω από εκεί πέρα από το ραδιόφωνο με μπλούζα του Κόκκι μαζί με τον Γρηγόρη να προσκυνήσεις. Να το δούμε αυτό να το δούμε. Όχι, θα πάει γονιπετή στο Χαριλάου. Η Μπόκα έρχεται με 18 παίκτες καεφέρνει η Ραπτόπουλε. Πάρ' την άδεια από το Σαουρίδη και τα φτιάχνουμε τα υπόλοιπα. Έλα. Τι πια, έλα. Πάρε άδεια από το Σαουρίδη που βγήκε από τα Αυγό και μίλησε και ό,τι θες από μετά. Έγινε. Από τα Αυγό και μίλησα. Ο Σαουρίδη το ρώτησες. Τον Κόντι το ρώτησες και μου βγαίνει και μιλάει. Δεν υπάρχουν. Τον Τσαλτίδη το ρώτησες. Σ' αφήνει. Παρελθόν είναι αυτή. Εντάξει, πάω πάσο. Φύγε, επόμενη γραμμή. Πάω πάσο. Μισό λεπτό γιατί θα τρελαθώ. Τι? Λίγο πριν βγάλει τον Πέλκα. Ναι. Δεν κάνει να τάκλινγκ στη μεσαία γραμμή και του βγάζει κάρτα ο διαιτητής. Θυμάμαι λάθος γιατί εδώ στην μέρα θα γράφουμε ότι δεν έχει κάρτα. Πάμε επόμενη γραμμή. Όχι, το θυμάσαι αυτό που σου λέω ή είναι το μυαλό μου. Το μυαλό σου. Μπορεί να είμαι λάθος. Καλό στο δημοτικό μπλουζ. Πώς σκοταδόψιμο. Έλα φίλε, καλά. Δεν είναι σκοτωθεί, είναι πράγμα. Λοιπόν, ναι. Για σένα, ήθελα ναι. να καταθέσω λίγο και εγώ την άποψή μου για το χθεσινό το παιχνίδι. Και όχι σαν παοξής, σαν απλός φιλάθλος. Γιατί σαν παοξής είμαι όχι απλά πικραμένος, είμαι κάτω από τη γη. Λοιπόν, μέχρι τώρα πάντα ήμουν υπέρμαχος των προπονητών και πάντα έλεγα ότι ο τελευταίος που πρέπει να φύγει είναι ο προπονητής από μια ομάδα. Γιατί είναι το εύκολο θύμα. Λοιπόν. Και ακόμα μία φορά ο Τσέσκο απέδειξε ότι δεν έχει ιδέα από τόπι. Το απέδειξε. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Για τον απλούστατο λόγο. Μέχρι πέρυσι ο ΠΑΟΚ δεν είχε παίχτες, είχε μικρούς προπονητές, αλλά είχε προπονητές που παίζαν μπάλα. Τώρα έχει παίχτες και δεν έχει προπονητή που να μπορέσει να εμπνεύσει έστω ένα υποτυπώδη σύστημα να μπορέσει να παίξει αυτή η ομάδα. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, φίλε? Κοίταξε. Ο Μελισσανίδης έκανε έργο για το Μαρινάκι χθες. Κοίταξε, ό,τι όπως γίνεται, πάλι ο Ολυμπιακός θα το πάρει. Άκου τώρα μήνυμα. Λοιπόν, κόκκινη. Να πανηγυρίζουν οι αεξίδες και οι Ολυμπιακοί, γιατί όσο μένει ο Λουτσέσκου, οι ελπίδες για πρωτάθλημα αυξάνονται. Λέω 007. Έτσι είναι, παιδιά. Ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο. Στην Ξάνθη έκατσε, έδειξε ένα έργο. Γιατί πολύ απλά είχε παίχτες οι οποίοι με μηδέν προσωπικότητα πλην ελάχιστων περιπτώσεων και μπορούσε και λίγο από εδώ, λίγο από εκεί πέρα, λίγο επαρχιακή ομάδα, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς έπαιρνε κάποια αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός είναι ομάδες οι οποίες θέλουν προπονητές με πολύ βαριά παντελόνια. Κάτσε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Μέζια. Κόκκινε ναι. Τάγαρε λέει. Γιατί σε βρίζει? Γιατί είναι ζώων. Ζώων είναι. Πες τι γράφει. Δεν βλέπω τι. Περσί, αυτός κάνει σαρδάμ στα γραπτά. Δεν υπάρχει. Ναι, μ' ακούτε. Δεν υπάρχει αυτό. Φοβάσαι την Κρήτη, κύριε. Λέει κίτρινη ο Πέλκας και λέω θυμάμαι, γιατί είναι κριτική αυτό. Α, για την κίτρινη λέει. Ναι. Και κίτρινη ο Πέλκας. Για ψάχνε καλύτερα. Εντάξει, δεν είχε. Κατάλαβες. Δεν είναι κριτική. Ναι. Είναι μπινελίκη. Ψάχνει αφορμή. Πάμε, πάμε. Εγώ δεν κληρώνω βράδυ, φίλοι μου, ούτε βράδια με την Πόνη Καμπελούτσι, ούτε Φεράρι, ούτε χρυσά ρολόγια. Εντάξει. Τι... Έλα, φίλε. Τι ρολόγια. Ναι, εγώ είμαι. Έλα, φίλε, ναι. Πείτε μου, ρε παιδιά, πώς θα πάρει αυτή η ομάδα πρωτάθλημα. Για τον ΠΑΟΚ μιλάω. Είναι δυνατόν αυτό που έγινε πάλι χθες? Δηλαδή τελείωσε το πρωτάθλημα. Για τον ΠΑΟΚ. Όχι, απορία. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Εγώ έχω πάρει τηλέφωνο στο Ραπτόπουλο μετά το κύπελο και του είπα ότι αυτό το κύπελο θα το πληρώσει πολύ ακριβά ο ΠΑΟΚ. Το πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ έχει τελειώσει. Ναι. Σας το λέω εγώ. Δεν γίνεται, διότι είναι ομάδα με άσχετους μέσα. Έτσι, είναι ομάδα χωρίς δομή. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι την ΑΕΚ τη φοβάμαι. Γιατί κάτι είδα, ρε παιδιά. Είδα μια ομάδα. Είδα μείνανε με 10 παίκτες και γυάλιζε το μάτι τους. Πιο πολύ φοβάμαι τον Ατρόμητο παρά τον ΠΑΟΚ. Έφυγες. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, ναι. Γεια σου, Κωστή. Καλώς τον. Να ρωτήσω και τους δύο, ρε παιδιά. Έχει τύχει να δείτε NBA μπάσκετ? Όχι. Ναι, φίλε. Εγώ όχι, δεν μ' αρέσει. Εγώ ναι. Δεν μ' αρέσει. Όχι το παιχνίδι, τις εξέδρες. Έχει τύχει να τις δείτε? Φυσικά. Ωραία. Έχει τύχει να δείτε τένις? Ναι. Όχι. Πάλι τις εξέδρες.
Ναι, φυσικά. Λοιπόν, τέτοιους παοκτζίδες θέλει ο Σαββίδης. Δηλαδή. Δηλαδή, αμερικανάκια με κοπκόρν και 150 κιλά ο ένας. Λοιπόν, εσύ τι πάω χθες 7 αγωνιστικές κλεισμένη τούμπα να μην κλείνει, να μην ανοίγει μύτη. Ο Νικόλας το πιο σωστό που λέει πρόβατα. Δεν μας είπες. Πρόβατα που φωνάζει. Στάσου, άλλο λέω. Λοιπόν, εσύ τι θέλεις, φίλε? Εγώ τι θέλω? Ναι, το δικό σου θέλω να ακούσω. Μπράβο, καλή ερώτηση. Ναι. Εγώ τι θέλω? Μάλιστα. Το ΠΑΟΚ. Βλέπεις εσύ κανένα ΠΑΟΚ τώρα? Τι σχέση έχει? Μυρίζει αυτό το πράγμα ΠΑΟΚ? Μυρίζει, ρε παιδιά, ΠΑΟΚ αυτό? Έχει οσμή? Έχει οσμή. Έχει οσμή. Της κλανιάς. Ναι. Να, το τελευταίο. Μου λείπει, όχι για άλλους λόγους, για λόγους παοκτζίδικους, μου λείπει πολύ ο Παναγιώτης ο Πικιλίδης. Άστο, φίλε, να είσαι καλά. Άστο. Άστο, δεν θέλω να μιλήσω. Άστο. Οι ανθρώπους οι οποίοι φύγανε, άστο. Άστο. Ναι. Που δεν μπορούν να απαντήσουν πίσω. Όχι. Φέρτε πίσω Ήβιτς και Αθανασιάδη. Κοίταξε. Ο Πρίγιοβιτς, ποια είναι η διαφορά του Πρίγιοβιτς από τον Αθανασιάδη? Μην γελάς. Έστω με γελάς. Ναι, όχι, ποια είναι η διαφορά του Πρίγιοβιτς, έτσι όπως παίζει, με τον Αθανασιάδη? Και όταν είχε στο Στέφενς, πάλι κλαίνουν να έκανε. Επομένως, δεν φταίει κανένας προπονητής, φταίει μόνο ο πρόεδρος που είτε είναι άσχετος και πόντιος ή μας δουλεύει. Πόντιος? Ναι. Αυτό είναι ύβρις. Όχι, ρε φίλε. Είτε είναι άσχετος. Άμα σε πει πόντιο κάποιος και του κάνεις μήνυση, τρως. Δεν το ξέρω, δεν είμαι δικηγόρος, θα ρωτήσω. Ρε παιδί μου, με λες, άντε ρε πόντια. Και σε κάνω μήνυση. Δεν το ξέρω. Τρώω φυλακή. Όταν δεν γνωρίζω, δεν μιλάω. Τέλειος, αυτό πρέπει να το μάθω. Παρακαλώ. Δύο τελευταίοι, καλημέρα. Έλα, καλησπέρα, παιδιά. Ποιο αποφάσισε πώ ήταν? Δύο είπα θες. Και επειδή είναι αυτό δύο. Ε, με του συγχωρείτε. Και άμα πέσει, άμα κοπεί. Με του συγχωρείτε, εσύ ούτω ή άλλω του φοβάσαι. Άσε, λέγε, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. 35χρονο παοξή απογοητευμένο. Μπράβο. Το γιατί το λέω το 35χρονος. Εγώ συνειδητά έγινα ΠΑΟΚ σε μια ηλικία 6-7 χρονών. Οπότε στην ουσία τον ΠΑΟΚ 30 χρόνια τον έχω σαν βίωμα. Έτσι, σαν εικόνα, σαν να δω, να πάω, να έρθω, να ακούσω, να πω. Είδες τίτλους, φίλε. Πω, κοίτα, όχι. Ανήκω σε μια γενιά που η χαρακτηριστική λέξη όταν είσαι παοξής εδώ και 30 χρόνια είναι υπομονή. Εγώ δεν είδα ούτε πρωτάθλημα ούτε τρελά πράγματα. Είδες κύπελα, φίλε. Είδα κάποια κύπελα, λίγα. Και μετρημένες επιτυχίες στην Ευρώπη που γράψαν ιστορία, οκ. Okay. Για φαντάσου να σου να Ηρακλειδέας Γιάννιανός. Εχθές. Αχρωματοψία θα πάθες, τίποτα δεν θα βλέπεις. Ναι. Εχθές ένα από αυτά που συνειδητοποίησα ήταν ότι λιγότερο μου κόστησε ψυχολογικά τα 25 χρόνια προς Αβίδη υπομονής, δηλαδή εκείνη η υπομονή 25 ετής του δεδάρθη το πρωτάθλημα, μου κόστησε λιγότερο από ότι η υπομονή που κάνω τα τελευταία 5 χρόνια. Διότι εκείνη η υπομονή. Τώρα έχει όραμα όμως. Που έκανα, άκου τώρα, εκείνη η υπομονή που έκανα, που υπήρχε μια ψυχοπάθεια διοικητικά για 25 χρόνια, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Εγώ όμως ανάγκαζα με αυτή την ομάδα που είχα, τη μάχημη και το λαό, το μάχημο, ανάγκαζα το ΠΟΚ να ενεργοποιεί διαιτησίες, να μου κάνει διάφορα, για να με κρατήσει κίτρι το τέταρτο. Να κλαίω Καζαντζίδης, να πουλάμε αδικία. Με ψυχοπαθητική κατάσταση. Ναι. Και έχω 5 χρόνια που έχω όραμα, όπως είπες. Έχω φράγκα. Κατάφερα να έχω την ΕΠΟ και όμως, φίλε, αυτή η υπομονή δεν παλεύεται άλλο. Άρχισα να απορώ με το χαρακτήρα μου, διότι όταν επί 30 χρόνια επιλέγεις να στηρίζεις μια ομάδα, την ακολουθείς, να την γουστάρεις και αυτή συνεχώς σε τιμωρεί και ακόμα και τα τελευταία 5 χρόνια που έχω το όραμα που είπες. Συνεχίζεται η καρπαζιά, αρχίζει να αμφιβάλλεις. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι λέω. Απόλυτα. Να είσαι καλά, φίλε, να παλάβουμε κι άλλο ένα. Πολύ επικοινωνιακός. Πάμε. Και τεκμηριωμένος. Ναι. Έλα, φίλε. Να πει το τελευταίο. Να πει κάτι τελευταίο ήθελε. Τι ταγάρι είσαι, ρε. Ένα τελευταίο θα έλεγε. 30 δευτερόλεπτα. Ορίστε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου. Τι κάνει, πώς είστε? Υγεία, έχουμε μια χαρά. Μέχρι στιγμής. Αυτό που δεν κόκκινε, κανένα να ξαναλέει κάτι. Ο Ζαμπράνο χθες στη δεύτερη κίτρινη έκανε φάουλ.
Άχι, τον αδικήσαν τον ΠΑΟΚ, φίλε. Απάντησε, βέβαια. Είναι σφαγή του ΠΑΟΚ. Κακώς δεν βάλαμε στο πρωτοσέλιδο 4 κιλά κέτσα από φωτογραφία. Αίμα. Ναι. Αίμα, δάκρυα και υδρότα. Όχι, όχι, φίλε. Αδικία ήταν. Ο Αρετόπουλος είναι αλήτης. Σφαγέας. Είναι σφαγέας του ΠΑΟΚ. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε τι. Όχι, καλέ τι. Τον αδικέψαν τον ΠΑΟΚ. Τον αδικόσανε, τον αδικόσανε. Για χαρά, φίλε. Τον αδικόσανε. Τον αδικέψανε. Έχει δίκιο ο φίλος. Είσαι αλήτης, ρε, και αντιπαόξης. Κόκκινε και ράπτο το πρωτάθλημα να το πάρει αυτή η ομάδα που έχει την ΕΠΟ. Το μόνο που θα αλλάξει είναι το 50-50 που θα γίνει 70-30. Γιατί η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν μπορεί. Εγώ λέω 2-83 μετά από τη Magic Live του ΠΑΟΚ χτες, λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Χθες ο διαιτητής στο δεκάλεπτο λέει τον ΠΑΟΚ πάρε ρε ηλίθιε το πρωτάθλημα. Ξεκόλα. Άλλα έλεγε πριν. Άλλα έλεγε με τον Αρετόπουλο. Να είμαστε δίκαιοι. Εδώ έπεσε έξω. Έλεγε για τον Αρετόπουλο. Σταμάτα, ρε, ότι κόκκινε. Τον βολεύει να τον βγάλει χ. Ναι, ρε κόκκινε. Δεν πήγε μετά να τον βγάλει χ. Άλλο τι πήγε μετά. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Του λέει πάρε το πρωτάθλημα, ρε ηλίθιε. Και ξέρει τι λέει ο Πάκο εκείνη την ώρα. Εκθέτει του διαιτητέ, ρε. Του εκθέτει, ρε. Του εκθέτει, ρε. Τι να κάνω, σου λέει. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησία εκτέθηκε με τον ορισμό του υπαλλήλου του κυρίου Μπύρου στον αγώνα του Απόλλων Πόντου με τη Σπάρτη. Αυτό ο Απόλλων Πόντου έπρεπε να φάει 0-3, έπαιξε 30. Με πόσες φάσεις? Με 3 τέτα τέτ. Τα δε θα μάθει. Τα είδε. Ένα τέτα. Τα είδε. Ποια τρία τέτα. Ο Απόλλων Πόντου. Ο Απόλλων Πόντου. Μην κάνει αβάντα, κόκκινε. Δεν μπορώ με του φίλου μα να του κάνουμε αβάντα. Ένα τέτα τέτα είχε. Λοιπόν, ένα. κόκκινε. Φύγε ρε κόκκινε από εδώ. Άντε. Λοιπόν, Καραϊτζίδη. Το 4-4-2 με το γιο σου Χαφ και το Βεργόνι δεν πάει επί μακρόθεν. Δεν πάει. Και όταν πέσει κατακτητικά με 30 χρονών μέσω όρο ηλικίας επί μακρόθεν, θα τρως κόντρες επί μακρόθεν. Και όταν η τετράδα σου στην άμυνα, η τετράδα σου στην άμυνα είναι και τα δύο τα Χαφ. Μόνο ο πιτσιρικάς ο Καλατζίδης είναι 24. 32 ετών μέσω όρο ηλικίας έχει θέμα σε επαναφορές. Είναι λογικό. Βάλε τρίτο χαφ, δικό μου.